Φίλες και φίλοι, χαιρετίσματα από το Λευκόθεο, όπου σε λίγο θα παρακολουθήσουμε ζωντανά από την Sita Vision το μεγάλο ντέρπι. Το ντέρπι της Κύπρου μεταξύ των δύο μεγάλων ομάδων της χώρας μας, του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνιας. Ένα παιχνίδι που στο μπάσκετ μπορεί να μην έχει την έγκλη του αντίστοιχου ποδοσφαιρικού, όμως είναι ένας αγώνας ανάμεσα σε δύο ομάδες με μεγάλη ιστορία που πάει πίσω πολλές δεκαετίες. Αμέσως πάμε στους δύο εκπροσώπους των ομάδων, ξεκινώντας από τον βοηθό προπονητή του ΕΑΣ Ομόνια, τον Κυριάκο Αδάμου, ο οποίος θα μας κάνει τη χάρη έτσι να μας αφιερώσει μερικά λεπτά για να μας αναλύσει για το τι περιμένει σήμερα από την ομάδα του. Η Ομόνια, η οποία ξεκίνησε εξαιρετικά τη φετινή σεζόν, δύο νίκες σε τέσσερις αγώνες απέναντι σε θεωρητικά ισχυρότερες ομάδες. Μέχρι πού θέλετε να το πάτε φέτος, γενικότερα όλη τη σεζόν? Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Εμείς, όπως έχουμε δηλώσει πολλές φορές, βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το ίδιο και το σημερινό, όπως σε κάθε αγώνα, θα προσπαθήσουμε για την νίκη. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει δύο μεγάλες νίκες, οι οποίες όμως ανεξαρτήτου αντιπάλου πάντα δίνουν τους ίδιους βαθμούς μία νίκη. Με το ίδιο σκεπτικό θα δούμε και το σημερινό παιχνίδι. Απέναντι σας σήμερα είναι ο ΑΠΟΕΛ, μια ομάδα που δεν έχει πετύχει ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα, αν και υπάρχουν και ελαφρυντικά γι' αυτό, και το γεγονός ότι σήμερα θα κάνει τεπούτο ο τρίτος ξένος της ομάδας. Πώς αντιμετωπίζετε το αντίπαλο σήμερα και τι θα προσέξετε ιδιαίτερα απέναντι, που θα βρείτε απέναντι σας στο παρκέ? Κοίτα, καταρχήν προσπαθούμε πάντα να δούμε τη δική μας απόδοση, να πιάσουμε όσο πιο ψηλά, όσο πιο καλή απόδοση μπορούμε, και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο, και μέσα από αυτή την προσπάθεια να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία όσον αφορά τη δική μας τακτική ανεξαρτήτου αντιπάλου που βλέπουμε, όπως για παράδειγμα να μειώσουμε τα λάθη, να ελέγξουμε τα rebound, να ελέγξουμε το ρυθμό, που είναι σημαντικά για μας. Και αυτό, ένα κομμάτι του παιχνιδιού είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, κάποια του ΑΠΟΕΛ θα προσπαθήσουμε να τα περιορίσουμε στο σκοράρι. Μπορεί να μας πείτε ποια είναι αυτά τα του που θα έχετε να περιορίσετε σήμερα? Βεβαίως, δεν είναι κάτι μυστικό. Καταρχήν, στη θέση του άσου, ένα-δύο, ειδικά με τον Βασίλη τον Κούνα που είναι έμπειρος, και τον Ηλιάδη που έχουν και μεγάλη εμπειρία και ελέγχουν πολύ το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ, θα προσπαθήσουμε να τους περιορίσουμε, όχι μόνο στο σκοράρισμα, αλλά να μην μπορέσουν ούτε να δώσουν το ρυθμό που θα θέλουν. Ειδικά τους δύο ξένους τουλάχιστον που τους έχουμε δει σίγουρα, όπως τον κάθε ξένο καλαθοσφαιριστής κάθε ομάδας, θα πρέπει να τον περιορίσουμε, και είναι ένα ερωτηματικό, να το πω έτσι, πώς θα εμφανιστεί ο νέος Αμερικανός. Δεν τον έχουμε δει σε επίσημο παιχνίδι φέτος, αλλά θα τον αντιμετωπίσουμε ως ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Τι γνωρίζετε για τον Λάντεν Λούκας, τον τρίτο Αμερικανό του ΑΠΟΕΛ που θα κάνει σήμερα τεπούτο? Πώς το δουλεύσατε το σκάουτινγκ πριν το παιχνίδι? Ό,τι μπορέσαμε να βρούμε από προηγούμενες χρονιές αγώνες του, μιας και δεν τον έχουμε δει σε επίσημα φιλικά κτλ. Εντάξει, έρχεται από μια σχετικά μεγάλη αποχή, αλλά είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός και με αρκετή εμπειρία σε πάρα πολύ καλά πρωταθλήματα, και αυτό σίγουρα μετράει πάντα. Ωραία, Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κυριάκος Αδάμου, ο βοηθός προπονητή της Ομόνιας Λευκοσίας, και μαζί μας σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Πέτρο Πάλμα, ο αρχηγός του καλαθοσφαιρικού τμήματος του ΑΠΟΕΛ. Στην απουσία βοηθού υπάρχουν λόγοι. Είναι σε καραντίνα ο βοηθός προπονητή του ΑΠΟΕΛ λόγω της πανδημίας. Δεν έχει κανένα θέμα, είναι απλά προληπτικά με βάση τις οδηγίες. Ήταν ο Μάριος ο Αργυρού επαφή κρούσματος, και έτσι σήμερα ο ΑΠΟΕΛ μας έστειλε τον κύριο Πέτρο Πάλμα για το pre-game, τον αρχηγό του καλαθοσφαιρικού τμήματος, ο οποίος θα μας μιλήσει περισσότερα πέρα από τα αγωνιστικά, να μας πείτε λίγο πώς είναι η ομάδα. Και να ξεκινήσω από τον Λάντεν Λούκας, τον τρίτο ξένο. Το ότι επιτέλους θα παίξετε με τρεις Αμερικανούς, πόσο αλλάζει τη δυναμική της ομάδας? Κοιτάξτε, σίγουρα το γεγονός ότι εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας ένας ακόμη ένας ξένος παίχτης Αμερικανός, αλλάζει σε πολλά επίπεδα την ομάδα, τόσο σε θέμα ψυχολογίας, σε θέμα επίπεδου, λόγω του ότι είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Οπότε θεωρούμε ότι θα φέρει έναν άλλον αέρα και μια φρεσκάδα στην ομάδα.
με πιο ξεκάθαρους ρόλους. Θα έχουμε περισσότερους παίχτες που να είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσουν στο γήπεδο. Πώς είναι το κλίμα στην ομάδα με όλα αυτά που γίνονται με την πανδημία, με τους περιορισμούς, το ότι είσαστε και νέα ομάδα με νέους παίχτες. Πώς το ζήσατε αυτό το διάστημα την ομάδα και το γεγονός ότι τώρα επιτέλους θα παίξετε πλήρης ουσιαστικά. Εντάξει, πρακτικά, επειδή εμείς αργήσαμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας, πρακτικά ξεκινήσαμε χωρίς προετοιμασία, έχουμε καταφέρει αυτό το διάστημα να πετύχουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Είναι μια πολύ δεμένη ομάδα. Ναι. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι του COVID, προσπαθούμε να προφυλαχτούμε. Οι παίχτες είναι πολύ συντηρητικοί στην προσωπική τους ζωή, είναι εξωγηπαιδικά. Μας ευνόησε το ρεπό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, διότι για πρώτη φορά η ομάδα μπήκε full, ολοκληρωμένη, για να μπορέσει να κάνει μια μίνι προετοιμασία στο μέτρο του δυνατού, και πλέον θα αρχίσουμε να βλέπουμε τι πραγματικά έχει χτιστεί στο φετινό ΑΠΟΕΛ. Και μου δίνεις και πάσα για την τελευταία ερώτηση. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη ομάδα, τον είχε ξεκινήσει με ήττες, άσχετα ότι παίξατε με ΑΕΚ, με Κεραυνό, με μεγάλες ομάδες, σίγουρα δεν αρμόζει στο όνομα του ΑΠΟΕΛ. Πότε θα δούμε τον ΑΠΟΕΛ να είναι ο ΑΠΟΕΛ στο παρκέ όπως το ξέρουμε? Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ πολύ σωστά είπες ότι στον DNA του είναι ο πρωταθλητισμός σε όλα τα επίπεδα, και αυτό θα πράξει και φέτος. Το γεγονός ότι ξεκινήσαμε με τρία ντέρπι υστερώντας από τους ανταγωνιστές μας, από τους αντιπάλους μας σε θέματα προετοιμασίας και στο ρόστερ, διότι ξεκινήσαμε με ένα ξένο, μετά με δύο ξένους και τώρα είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε με τρεις. Θεωρώ ότι από σήμερα το ΑΠΟΕΛ πραγματικά μπαίνει στο γήπεδο και ευελπιστούμε ότι στα επόμενα παιχνίδια θα δείξουμε ότι είμαστε αξιόμαχοι διεκδικητές και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο. Ωραία, κύριε Πάλμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Αυτά από τον αρχηγό του καλαθοσφαιρικού τμήματος του ΑΠΟΕΛ. Ακούσαμε τον κύριο Ακουαδάμου προηγουμένως και τώρα τον κύριο Πάλμα. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις, το μοναδικό πριν το Jump Ball. Να ετοιμαστούμε και εμείς για τη μετάδοση και θα τα πούμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο κομμάτι του pre-game. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές της Cita Vision, χαιρετίσματα και πάλι από το Λευκόθεο, όπου σε λίγο θα παρακολουθήσετε ζωντανά το ντέρπι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνια για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Basket League της σεζόν 2020-2021. Σε εποχή του κορονοϊού, όλοι με μάσκες εκτός από τους καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων, με ελάχιστο κόσμο στην κερκίδα λόγω των περιορισμών από το Υπουργείο Υγείας. Όμως ο αθλητισμός συνεχίζεται, δείχνει το δρόμο σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή που ζούμε. Και βεβαίως το μπάσκετ, ένα άθλημα που αγαπάμε και έρχεται κοντά σας ζωντανά από την Cita Vision. Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της αγωνιστικής αυτής, από ΑΠΟΕΛ Ομόνια, δύο ομάδες που έχουν τεράστια ιστορία στον κυπριακό αθλητισμό. Δύο μεγαλύτερες ομάδες του τόπου μας. Βέβαια στο μπάσκετ ο ΑΠΟΕΛ μαζί με Κεραυνό και ΑΕΛ είναι στην τριάδα των μεγάλων. Η Ομόνια από την άλλη μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια κάνει τη δική της προσπάθεια για να πετύχει την υπέρβαση. Φέτος πάντως τα δεδομένα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Με τον ΑΠΟΕΛ να έχει ξεκινήσει με τρεις ήττες σε τρία παιχνίδια μέχρι στιγμής. Βέβαια υπάρχουν και ελαφρυντικά, θα τα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό. Τα είπε και προηγουμένως ο κύριος Πέτρος Πάλμα στο pre-game στις δηλώσεις, τους λόγους που ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε με το 0-3. Από την άλλη, η Ομόνια έχει ξεκινήσει με ένα 2-2. Δύο νίκες σε τέσσερις αγώνες και μάλιστα απέναντι σε ισχυρές ομάδες. Η Ομόνια κάνει μια πολύ καλή αρχή στο φετινό πρωτάθλημα και είναι στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος. Εσείς βλέπετε την προθέρμανση των δύο ομάδων στο παρκέ του Λευκόθεο. Κάποια κοντινά εδώ με καλωσφαιριστές της Ομόνιας. Προηγουμένως είδαμε του ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ του Βασίλη Φραγκιά, του Ελλαδίτη προπονητή, ο οποίος επέστρεψε στην Κύπρο μετά από αρκετά χρόνια, όμως
γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ήρθε για πρώτη φορά εδώ το 1999. Έχει γράψει τη δική του ιστορία στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε τις 12ες των δύο ομάδων. Ξεκινώντας από την γηπεδούχο ομάδα του ΑΠΟΕΛ, του Βασίλη Φραγκιά, με Ηλιάδη, Σέπο, Κιλαρά, Ιερονιμίδη, Κούνα, ο αρχηγός, Παπαμιχαήλ, Γκίλμπερτ, Παναγιώτου Λοϊζίδης, Νόρφλιτ, Χαντζικώστα και ο Λάντεν Λούκας, το νούμερο 33, ο Αμερικανός που θα κάνει τεμπούτο στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Και από την Ομόνια, η νέα Ομόνια όπως είναι η ονομασία της φετινής ομάδας του κύριου Δημήτρη Κουκούρη, Ελλαδίτης και αυτός, πολλά χρόνια στην Κύπρο πλέον, με τους Παναγίδη Γκάρτ, Γιωργακούδη, Χαντζιλέρη, Καραγιάννη, Γκάμπολ, Καραμπαντάκη, Πιλακούτα, Στυλιανού, Τρετιάτκοφ και Τσάφι. Ο Στόκλι Τσάφι είναι ο τρίτος από τους Αμερικανούς της Ομόνιας και ο μοναδικός από την περσινή ομάδα που παρέμεινε στο ρόστερ των Πρασίνων. Διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης, ο crew chief, ο πρώτος διαιτητής είναι ο κύριος Ηλίας Κουνελές, με το δεύτερο και τρίτο διαιτητή, τον κύριο Σάκη Κωνστανίδη και τον Σαμψόν Κοσμίδη. Εσείς τους βλέπετε εκεί στο βάθος του πλάνου μας. Τους δύο από τους ρεφ είναι ο κύριος Κωνστανίδης και ο κύριος Κοσμίδης. Ίσως να ακούτε στην μετάδοση τη φωνή του κύριου Ηλία Κουνελέ. Είναι προφανώς έρχεται από το monitor που έχει στηθεί στην γραμματεία, ο Ελλαδίτης από τη Ρόδο διαιτητής, που είναι όμως εδώ πολλά χρόνια στην Κύπρο, είναι Κύπριος πλέον διαιτητής. Οι καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων που έχουν περιοριστεί στους πάγκους για την παρουσίαση των ρόστερ των ομάδων, όπως ήφιστε στις τηλεοπτικές ζωντανές μεταδόσεις. Στο γήπεδο για τον λίγο κόσμο βρίσκεται και ο DJ. Παρουσίαση των ομάδων, ξεκινώντας από την φιλοξενούμενη ομάδα της Ομόνιας. Η Ομόνια την αναφέραμε προηγουμένως, το πολύ καλό ξεκίνημα. Ευκαιρία τώρα που εσείς θα βλέπετε την παρουσίαση των ομάδων, εμείς να κάνουμε μια μικρή αναφορά στα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των δύο ομάδων και την βαθμολογία. Θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε στην πέμπτη αγωνιστική, είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι αυτό από ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Θα πούμε τα περισσότερα υπόλοιπα στη συνέχεια. Η Ομόνια με δύο νίκες σε τέσσερις αγώνες βρίσκεται στην πέμπτη θέση. Η Ομόνια που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με ήττα στο Παραλίμνη. Στη συνέχεια όμως κέρδισε εντός έδρας στον Απόλλωνα και εκτός έδρας την μεγάλη νίκη εκείνη στη Λάρνακα απέναντι στην ΑΕΚ. Ενώ στην προηγούμενη αγωνιστική η Ομόνια δεν τα κατάφερε, ήταν όμως πάρα πολύ καλή η ομάδα απέναντι στον Κεραυνό, στο Στρόβολο, συγγνώμη, στον Άγιο Δομέτιο, στην εντός έδρας αναμέτρηση. Δύο νίκες σε τέσσερις αγώνες για την Ομόνια. Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ που έδωσε τρία παιχνίδια μέχρι στιγμής, είχε ρεπό την προηγούμενη αγωνιστική, αφού είναι νέα οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε με ήττα στη Λεμεσό, τέσσερις πόντους από τον Απόλλωνα. Ακολούθως εδώ στο Λευκόθεο, στο παιχνίδι που είδαμε ζωντανά από τη Cita Vision απέναντι στην ΑΕΚ, ήταν ανταγωνιστικός για 3 δεκάλεπτα, έχασε όμως 76-60. Ενώ πριν από δύο εβδομάδες πήγε στο Στρόβολο που έχασε από τον Κεραυνό, επίσης ανταγωνιστικός με 82-72. Ο ΑΠΟΕΛ που έπαιξε με ένα ξένο την πρώτη αγωνιστική, με δύο στη συνέχεια και σήμερα για πρώτη φορά είναι με τρεις Αμερικανούς. Λόγω του ότι βρισκόταν σε περιορισμό λόγω του ταξιδιού που ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να, εδώ στη μέση ο κύριος Κουνελές, διεθνής διαιτητής, κάνει μέχρι και αγώνες του FIBA Champions League, την οργάνωση στην οποία συμμετέχει φέτος και ο Κεραυνός, παρεμπιπτόντος την τρίτη ζωντανά από τη Cita Vision, Κεραυνός Τόφας Μπούρσα για την δεύτερη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου του Basketball Champions League, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Κεραυνού, που θα δίνει τα εντός έδρας παιχνίδια στο Ελευθερία. Ο κύριος Δημήτρης Κουκούρης, ο οποίος με την ΑΕΚ, Λάρνακα στην Πετρολίνα ΑΕΚ, έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά είχε πολύ καλή παρουσία στο FIBA Europe Cup. Φέτος είναι στη δεύτερη του χρονιά στην Ομόνια. Πέρσι η Ομόνια ήταν πάρα πολύ καλή. Διεκδικούσε ίσως την τετράδα μέχρι που ο κορονοϊός διέκοψε το πρωτάθλημα. Εδώ βλέπετε τον Κυπριανό, τον Ελλαδίτη, τον Κυπριανό Μαραγκό, ο οποίος είναι εκτός αποστολής αφού δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω του ότι οι ξένοι είναι τρεις για κάθε ομάδα. Λέγαμε για τον κύριο Κουκούρη που πέρσι με μια ομάδα με πολύ χαμηλό budget κατάφερε και
έστησε μια εξαιρετική Ομόνια. Φέτος φαίνεται ότι κάνει τα ίδια με δύο Αμερικανούς ρούκι, τον Νίκολας Γκάρτ και τον Καρλ Γκάμπολ, ενώ ο Στόκλι Τσάφι συνεχίζει από πέρσι. Ο κύριος Βασίλης Φραγκιάς, πολύπειρος Ελλαδίτης προπονητής, δούλεψε σε πολλές ομάδες της Κύπρου, στην ΑΕΛ, στον Παναθηναϊκό Λεμεσού, στον Κεραυνό που είχε πολύ καλές σεζόν. Έφυγε, πήγε στην Ελλάδα όπου δούλεψε μεταξύ άλλων στον Πανιόνιο, στον Κολοσσό, και φέτος επέστρεψε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, στο σπίτι του ουσιαστικά, και έχει πολλά χρόνια που λείπει. Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα εδώ στο Λευκόθεο. Την έδρα του ΑΠΟΕΛ, το αναφέραμε προηγουμένως, η Ομόνια φέτος δίνει τα παιχνίδια της στο κλειστό του Αγίου Δομετίου, στο Κοινοτικό. Λόγω, ή μάλλον καλύτερα που η Ομόνια, η οποία έχει και θέμα με το γηπεδικό. Πρόσφατα έκανε συνάντηση με τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη, όπου ζήτησαν να βοηθηθεί η ομάδα στο θέμα του γηπεδικού. Εντάξει, μια ομάδα όπως η Ομόνια, το να ψάχνει γήπεδο δεν είναι και το καλύτερο. Είναι αυτά τα θέματα που έχουν αρκετές ομάδες στην Κύπρο και όχι μόνο στο αντρικό. Από ΑΠΟΕΛ Ομόνια λοιπόν, ζωντανά από την Zeta Vision, το πρώτο από τα ντέρπι της πέμπτης αγωνιστικής. Γρήγορα να πούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Σε δύο ώρες έχουμε Τζάμπολ στον Στρόβολο, Κεραυνός Έθα Έγκομης. Επίσης δύο ομάδες της Λευκοσίας, παραδοσιακές μπασκετικές ομάδες, συνοικιακές της πρωτεύουσας. Ενώ αύριο στην Λάρνακα η Πετρολίνα ΑΕΚ υποδέχεται τον ΑΠΟΠ στο Κίτιον, η ώρα 5 και η ώρα 7 στην Λεμεσό. Ένα παιχνίδι που μπορείτε να δείτε ζωντανά από την πλατφόρμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, το ντέρπι της Λεμεσού, Απόλλων ΑΕΛ, στις 7 από το γήπεδο του Απόλλωνα. Ενώ η πρωτοπόρος Ένωση Νέων Παραλιμνίου έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική, μοναδική αίτητη ομάδα στο πρωτάθλημα της ΟΠΑΠ Basket League, η Ρεμέτικα Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, 4 νίκες σε 4 αγώνες. Είπαμε, η Ομόνια είναι στην 5η θέση με 2-2 και ο ΑΠΟΕΛ μαζί με την ΑΕΛ στην 8η θέση με 0-3. Όλα έτοιμα για το Τζάμπολ. Με Λοϊζίδη, Ηλιάδη, Κιλαρά, ο ΑΠΟΕΛ, Γκίλμπερτ και Νόρφλιτ, δύο Αμερικανοί στο παρκέ για τους γαλαζοκίτρινους. Από την άλλη, η Ομόνια με τους τρεις Αμερικανούς, ο Τσάφι, τον Γκάρθ και τον Γκάμπολ, αλλά και τους δύο Κύπριους, τον Πιλακούτα και τον Τρετιακόφ, βεβαίως, τον αρχηγό, ο οποίος κάνει φανταστική σεζόν μέχρι στιγμής. Πάρω λίγο να κάνει triple-double την περασμένη αγωνιστική. Εδώ ο κύριος Κουνελές, χαμογελαστός, έτοιμος να ρίξει την μπάλα στον αέρα για τον Τζάμπολ. Το Τζάμπολ που θα είναι μεταξύ του Τσάφι με το νούμερο 22, με την πράσινη και άσπρη φανέλα, και τον Μάρκους Γκίλμπερτ από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Και η πρώτη κατοχή στην γηπεδούχο ομάδα της, του Βασίλη Φραγκιά. Γκίλμπερτ κάνει βήματα. Πρώτο λάθος στο σημερινό παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ. Από ΕΛ που έχει 14,3 λάθη αναγώνα στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι αρκετά καλό το νούμερο. Είναι τρίτο στη σχετική κατάταξη. Δεν κάνει πολλά λάθη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Σαν είδες με την Ομόνια που είναι πρώτη σε λάθη. Η Ομόνια η οποία έχει 21,8 λάθη αναγώνα. Δεν θα μετρήσει το καλάθι. Πήξε φάουλ προηγουμένως στην φάση αυτή, έτσι επαναφορά από την baseline με τον Τσάφι. Τελικά φεύγει από την τελική γραμμή, όχι από την πλάινη γραμμή, τελικά είναι η επαναφορά. Με τον Κωνσταντίνο Πιλακούτα, νούμερο 12, νάτος εδώ, από τον Άγιο Δομέτιο Πιλακούτας. Η αδελφή του επίσης εξαιρετή καλωσφαίστη, διεθνής, η Ελένη Πιλακούτα, η οποία είναι στην Αμερική, στην Όμαχα. Κωνσταντίνος από την ΕΝΑΒ, πέρσι στον Αχιλέα, φέτος στην Ομόνια, κάνει και αυτός πολύ καλή σεζόν. Άστοχη η Ομόνια στην πρώτη προσπάθεια, πρώτο drive στον αγώνα, πρώτη προσπάθεια για τον ΑΠΟΕΛ. Ούτε και αυτή θα βρει στόχο, έχει περάσει σχεδόν ένα λεπτό στο παιχνίδι μας και δεν έχουμε σκορ μέχρι στιγμής. Τρετιακόφ για τρεις. Καλάθι, πρώτο καλάθι στο σημερινό παιχνίδι με τον Γιώργο Τρετιακόφ, ο Κύπριος νεαρός γκάρτ, πέτυχε το πρώτο τρίποντο στον αγώνα προφανώς, 0-3 για την Ομόνια. Η
Μιλιάδης πιέστηκε, άφησε στον Γκίλμπερτ στην γωνία. Ο Κιλαράς θα ευστοχίσει και αυτός από την γραμμή των τριών πόντων. 3-3 με τον Γαβρίλ Κιλαρά να ισοφαρίζει στο παιχνίδι μας. Πυλακούτας θα κατεβάσει την μπάλα. Γκάρτ των Πρασίνων. Τερδιακόφ. Θυμίζουμε ότι κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη. Τερδιακόφ, πέμπτος πόντος σήμερα. Να έχει προφανώς δύο Κύπριους στο παρκέ. Βιάστηκα, διότι η αλήθεια είναι ότι κάθε ομάδα έχει τρεις ξένους πλέον στο ρόστερ. Είναι η μεγάλη αλλαγή φέτος. Πέρσι ήταν τέσσερις. Αν και πέρσι ήταν τέσσερις οι ξένοι για την κάθε ομάδα, ήταν υποχρεωμένες οι ομάδες να έχουν ανά πάσα στιγμή δύο γηγενείς παίχτες στο παρκέ. Κάτι που προφανώς συνεχίζεται και φέτος, αφού η κάθε ομάδα έχει μόλις τρεις ξένους στην διάθεσή του. Και ο Αποέλ ξεκίνησε με τρεις Κύπριους σήμερα. Ο Λοϊζίδης δίνει το πικ στον Ηλιάδη που θα πέσει, θα γίνει το λάθος από τον Κύπριο. Καλή άμυνα από τον Τσάφη. Η Ομόνια που πάει να τρέξει όμως επέστρεψε η άμυνα του Αποέλ. Άστοχο στην προσπάθεια αυτή ο Τρετιακόφ. Αμυντικό rebound για τον Νόρθλιτ. Το σφύριγμα, το φάουλ που γίνεται στην αρχή της προσπάθειας και επαναφορά από την πλάγια γραμμή. 5-3 προηγείται η Ομόνια. Εδώ το φάουλ που έγινε από τον Γκάρθ. Πολύ σωστά έβαλε το χέρι εκεί. Και προηγουμένως το πολύ δύσκολο καλάθι από τον Γιώργο Τρετιακόφ. Ο αρχηγός, ο Τρετιακόφ, ο οποίος στην τρίτη και τέταρτη αγωνιστική αναδείχθηκε κορυφαίος καλωσφαιριστής κάτω των 21 από την ιστοσελίδα tripon.com.cy που κάνει το σχετικό διαγωνισμό. Τρετιακόφ που απέναντι στην Ομόνια πέτυχε 11 πόντους, μάζεψε 11 rebound και μοίρασε 6 assist παρακαλώ. Για 4 assist ήταν μακριά από το triple-double, ενώ είχε και 4 κλεψίματα. Φοβερή στατιστική, ειδικά στο Κυπριακό Πρωτάθλημα που είναι 40 λεπτά το παιχνίδι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένα triple-double είναι ακόμη πιο σπάνιο στο μπάσκετ το ευρωπαϊκό. Τρετιακόφ, ωραία προσποίηση, πάει στο καλάθι, κακό όμως το shoot, καλή άμυνα, από ελ ευκαιρία τώρα για το fast break με τον Γκίλμπερτ για 3, θα βρει στόχο, 6-5 μπροστά ο Αποέλ. Το λάθος που γίνεται, κλέψιμο από τον Λοϊζίδη. Θα τρέξει η ομάδα του Αποέλ. Η άμυνα της Ομόνιας όμως επέστρεψε, κανένα φάουλ εκεί. Στην weak side, κακή πάσα, κλέβει ο Γκάμπολ. Να δούμε αν θα καταφέρει να βρει εκτός θέση στην άμυνα του Αποέλ. Όχι, γύρισε η άμυνα του Αποέλ και έτσι έχουμε οργανωμένη επίθεση για την Ομόνια. Στα 6,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου στο Λευκό Θεό, τον Ντέρπι Αποέλ Ομόνια για την πέμπτη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Για 3 ο Τσάφη μέσα, πολλά τρίποντα στο σημερινό παιχνίδι. Δεύτερο για την Ομόνια, 2 έχει και ο Αποέλ. Και θυμίζουμε και το δίποντο του Τρετιακόφ. 8-6 μπροστά η πράσινη. Για 3 τώρα ξανά ο Αποέλ. Άστοχος ο Γκίλμπερτ, αμυντικό rebound από τον Τσάφη. Αφήνει στον Γκάρτ που θα κατεβάσει την μπάλα. Δεν θα βρει στόχο η ομάδα του κύριου Κουγούρη σε αυτή την επίθεση και έτσι σιγά τώρα και με τα 16 δευτερόλεπτα να περνάνε ακριβώς την ώρα που περνούσε και τη μεσαία γραμμή ο Λούκας. Πιέζεται εκεί ο Στέφανος Ηλιάδης, μακρινό σούτ, πάρω λίγο να το κάνει το χαρτίρι μπάλα, αμυντικό rebound από τον Τρετιακόφ. Γκάρθ. Η Ομόνια που είπαμε για τον Τρετιακόφ, τα δύο φορές που ανέβηκε κορυφαίος under των 21, 3 πόντι και άλλο τρίποντο, αυτή η φορά από τον Γκάμπολ, 6-10 μπροστά η Ομόνια. Ο Δημήτρης Γεωργακούδης της Ομόνιας στην πρώτη και δεύτερη αγωνιστική είχε πάρει τον ίδιο επαθρό του κορυφαίου κάτω των 21. Νεανικό το ρόστερ της Ομόνιας και το σημαντικότερο προσφέρουν στην ομάδα Northfleet. Το νούμερο 23. Θα ξεφύγει ωραία και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με το δεξί. Και αν είδαμε τεχνική ποινή στο Λοϊζίδη από τον διαιτητή τον κύριο Κοσμίδη. Εμείς βλέπουμε επανάληψη εδώ. Πολύ ωραία προσποίηση από τον Northfleet. Ξέφυγε από την άμυνα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Προηγουμένως εδώ πατούσε εδώ. Ήταν για 2. Ο Λοϊζίδης πόντος τεχνική ποινή.
Είναι το τρίτο φάουλ για τον Λοϊζίδη, τον forward του ΑΠΟΕΛ, και αμέσως τον αποσύρει στον πάγκο ο κύριος Φραγκιάς. Στη θέση του πέρασε ο Χρήστος ο Παναγιώτου και βολές στη γραμμή των βολών η Ομόνια με τον Γκάρθ να πετυχαίνει την βολή. 8-11. Λοϊζίδης που λόγω της παράβασης εκεί κάτι είπε, αν είδαμε. Όπως είδαμε, κάτι είπε εκεί στην φάση και αμέσως ο κύριος Σαμψόν Κοσμίδης υπέδειξε την τεχνική ποινή. Πρόβλημα για τον Βασίλη Φραγκιά που ο Λοϊζίδης είναι ένας παίχτης που δίνει βάθος από την γραμμή την front line. Καλή πάσα, κακό όμως το τελείωμα για τη Ομόνια που είναι μπροστά με 3. Θα τρέξει ο Ηλιάδης. Θα κάνει και το shoot. Η μπάλα δεν θα βρει στόχο. Αμυντικό rebound από τον Τσάφη. Λιάδης που φέτος συνεχίζει στον ΑΠΟΕΛ. Πέρσι ήταν στον ΑΠΟΕΛ. Ένας εξαιρετικός καλωσφαιριστής. Έμπειρος πλέον. Πέρσι έκανε φανταστική χρονιά με την ομάδα της Λεμεσού. Τρετιακόφ. Εξαιρετική assist. Κάρφωμα για την Ομόνια με τον Γκάμπολ. 13-8 μπροστά η πράσινη. Κούνας. Έδωσε στον Γκίλμπερτ. Από μεσαία απόσταση θα βρει στόχο παρά την προσπάθεια του Τρετιακόφ που είχε το χέρι ψηλά. Ο Γκίλμπερτ βρήκε στόχο και μειώνει στους 3. 10-13. Είμαστε στα 4 λεπτά και παρακάτι πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο κύριος Φραγκιάς, ο οποίος κάλεσε και τον Λάντεν Λούγκας να το ρίξει στο παιχνίδι για πρώτη εμφάνιση του Αμερικανού. Τα βήματα από τον Τρετιακόφ και η αλλαγή τώρα με τον τρίτο χρονικά Αμερικανό του ΑΠΟΕΛ που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ βλέπουμε την επανάληψη της εξαιρετικής ασίς και του ωραίου τελειώματος με το κάρφωμα για την Ομόνια και το καλάθι που ακολούθησε με τον Γκίλμπερτ. Παναφορά για τον ΑΠΟΕΛ με τον Κούνα να ετοιμάζεται να αφήσει, να εδώ με το νούμερο 10, ο αρχηγός άφησε στον Νόρφλιτ. Κούνας ψάχνει τον Λούκας. Καλή άμυνα από τον ΑΠΟΕΛ. Βγαίνει ο Κιλαράς από τα πικ. Δίνει στην γωνία για 3. Μέσα από τον Νόρφλιτ. Σοφαρίζει ο ΑΠΟΕΛ 13-13. Παιχνίδι από τα 6:75 στο βλέπουμε σήμερα. Οι ομάδες κυρίως από μακριά βρίσκουν στόχο. Γκάρθ. Προσποίηση. Θα πάει στο drive, θα γλιστρήσει ο Αμερικανός της Ομόνιας. Καταφέρνει και σώζει όμως την κατοχή. Γκάμπολ προλαβαίνει το shoot πριν ακουστεί κόρνα 24, όμως δεν θα πετύχει το καλάθι. Στη συνέχεια έχουμε το foul από τον Πιλακούτα που σφυρίζει ο κύριος Κοσμίδης. Εδώ η επανάληψη. Να, εκεί έβαλε το κορμί του ο Πιλακούτα. Στη συνέχεια δέχτηκε για το screen. Βέβαια, το foul είναι από τον Κωνσταντίνο Πιλακούτα. Και ο ΑΠΟΕΛ τώρα έχει την ευκαιρία πρώτη φορά σήμερα να περάσει μπροστά στο σκορ. Λούκας θα δώσει ωραία πάσα στον Κιλαρά, ο οποίος όμως θα του φύγει μπάλα. Βγάζει έξω στον Κούνα. Αυτός η πάσα προς τον κάμεραμαν της Σίλα Βίζον και όχι τον συμπαίχτη του εκεί. Τον είδαμε και την αντίδραση του Βασίλη Κούνα. Και η Ομόνια την κατοχή με την πίεση ψηλά από τον Γαβριήλ Κιλαρά στον Νίκολας Γκάρθ. Θα πάρει βεβαίως την μπάλα και θα κατεβάσει για την επίθεση της ομάδας του. ΑΠΟΕΛ Ομόνια, η Ομόνια που έχει 2-4 τρίποντα, ο ΑΠΟΕΛ έχει 3-6 μέχρι στιγμής, 50% και οι δύο ομάδες. Το λάθος που γίνεται όμως σώζει ο Πιλακούτας, τελικά όχι, θα πάρει την κατοχή ο ΑΠΟΕΛ. Προσπάθεια για να κλέψουν την μπάλα ή της Ομόνιας, δεν θα τα καταφέρουν, κατοχή παραμένει στο τριφύλι. Φωνάζει ο κύριος Κουκούρης, διαφωνεί με αυτή την παράβαση που έγινε μπροστά του, με αυτή την υπόδειξη από το διαιτητή που έγινε μπροστά του. Εδώ η επανάληψη, να δούμε αν θα φανεί στο replay. Ίσως να βρει και στα πόδια του παίχτη το ΑΠΟΕΛ πριν φύγει εκτός. Η ουσία όμως ότι η κατοχή παραμένει για τον ΑΠΟΕΛ. 2:15 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Κιλαράς. Κούνας. Ωραία πάσα στον Λούκας. Δεν υπάρχει καλάθι. Το φάουλ που έγινε προηγουμένως από τον Στόκλι Τσάφη. Εδώ ο Λάντεν Λούκας. Yeah,
Ο Λάντεν Λούκας, ένας forward ύψους 2-8. Και ο κύριος, ο κύριος Κουνελές προειδοποιεί τον προπονητή της Ομόνιας, τον Δημήτρη Κουκούρη, για με τεχνική ποινή αν ξαναφωνάξει όπως φώναξε προηγουμένως. Επαναφορά από την baseline Northfleet, ωραία πάσα στον Κιλαρά που βγήκε από τα screen και άφησε την μπάλα στο διχτάκι για να δώσει και πρώτη φορά σήμερα προβάδισμα στον Αποέλ. Ο Αποέλ που κάνει και το κλέψιμο με την πίεση του Κιλαρά. Δεύτερη φορά που πιέζει ψηλά ο Κύπριος Διεθνής εδώ. Αυτή τη φορά θα κάνει και το κλέψιμο. Στα δύο λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου στο Λευκόθεο. Αλλαγή με την Ομόνια να ρίχνει στο παρκέ τον Δημήτρη Γεωργακούδη. Με τρεις Κύπριους τώρα και η Ομόνια έξω, ο Τσάφη. Α, όχι, τελικά το κλέψιμο δεν έγινε προηγουμένως. Ήταν απλά η πίεση από τον Κιλαρά. Διορθώνω. Κατοχή παρέμεινε στην Ομόνια. Γκάρθ αστόχησε. Μακρινό αμυντικό rebound από τον Northfleet που θα πάρει και το φάουλ από τον Γεωργακούδη. Είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ της Ομόνιας. Τρία έχει ο Αποέλ. Όλα από τον, θυμίζουμε, από τον... από τον Χρήστο Λοϊζίδη που είχε κάνει τεχνική ποινή. Από την άλλη, Ομόνια με τα τέσσερα φάουλ, τέσσερις διαφορετικοί παίχτες, κανένας προς το παρόν πρόβλημα στην συγκεκριμένη κατηγορία. Φουλ επίθεση για τον Αποέλ. Παίρνει το πικ από τον Λούκας ο Northfleet, αφήνει στον Γκίλπερτ. Καλή άμυνα από την Ομόνια που θα κλέψει. Ο Αποέλ γύρισε όμως πίσω απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Τώρα είναι η πράσινη, Γεωργακούδης. Ξέφυγε, ο Τερδιακόβ διορθώνω, ξέφυγε, αστόχησε, πήρε το επιθετικό rebound, έδωσε assist στο Γεωργακούδη που στόχισε από την γωνία, νέο τρίποντο σήμερα, αυτή τη φορά από την Ομόνια, είναι το τρίτο της Ομόνιας και έτσι έχουμε τους πράσινους να είναι μπροστά με 16-15, πολύ καλό το παιχνίδι που βλέπουμε ζωντανά σήμερα από την Cita Vision από Ελ Ομόνια για την πέμπτη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Λούκας, ωραία προσπάθεια από τον Αμερικανό εδώ του Αποέλ. Προσπάθεια για τον Αποέλ να κλέψει την μπάλα με τον Ηλιάδη. Ο Λούκας προηγουμένως ξεπάστρεψε εκεί την άμυνα των Πρασίνων και συνέχεια πέτυχε το καλάθι. Εδώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση με τον Τρετιακόφ. Τυχερό στην ατυχία του. Αστόχησε όμως, τελικά έδωσε την ασίση για το τρίποντο. Καλύτερα για τον ίδιο. Ο Αποέλ είναι μπροστά με 17-16. Έχουμε time out που ζήτησε ο κύριος Κουκούρης στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου από Ελ Ομόνια για την πέμπτη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Εδώ είναι ο πάγκος των Πρασίνων με τον κύριο Κουκούρη να δίνει τις οδηγίες και αντιστοίχως ο πάγκος του Αποέλ με τον κύριο Φραγκιά, δύο Ελλαδίτες προπονητές, Ελλαδίτης και ο Head Ref. Και οι τρεις όμως είναι δικοί μας πλέον. Αν πρώτα πούμε έτσι, με εισαγωγικά. Σίγουρα ο Κουνελές είναι παντρεμένος με Κύπρια, ο διαιτητής. Λέγαμε είναι από τη Ρόδο. Ένας ρεφ που έκανε και ευρωμπάσκετ γυναικών πρόσφατα. Τα λέει εκεί στο βάθος δεξιά. Να εδώ. Τα λέει με τους δύο διαιτητές. Ο κύριος Κωνσταντίνης δεξιά, πολύ έμπειρος διαιτητής. Και ο κύριος Σαμψόν Κοσμής, ένα από τους νέους διαιτητές στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Από Ελ Ομόνια λοιπόν, δύο ομάδες που. Συνήθως βλέπουμε αντίστροφα να αποδίδουν στο μπάσκετ. Ο Αποέλ μια ομάδα με τεράστια ιστορία, πολλούς τίτλους. Μια ομάδα με μεγάλη παράδοση στο άθλημα. Η Ομόνια από την άλλη, η οποία έχει να επιδείξει έναν τελικό κυπέλλου. Απέναντι στον Αποέλ μάλιστα, το 2003 σε ένα γεμάτο ελευθερία. Η Ομόνια η οποία όμως είναι, είπαμε, στην πέμπτη θέση. Ο Αποέλ μαζί με την ΑΕΛ στην 8η. Ο Απόλλωνας με ρεκόρ 3-1, η μοναδική ομάδα με ρεκόρ πάνω από 50%. Είναι στη δεύτερη, η ΑΕΚ, η ΕΘΑ, η Ομόνια είναι ισόβαθμη καλύτερα στην τρίτη θέση, ας το πούμε έτσι, με 2-2. Ο Κεραυνός 2-1, διορθώνω, και ο Κεραυνός έχει θετικό ρεκόρ. Απολογούμε, είναι όμως λόγω των βαθμών και του γεγονός ότι οι ομάδες έχουν ρεπό. Είναι στην έκτη θέση, σύμφωνα με την βαθμολογία της Ομοσπονδίας, 2-1 Κεραυνός και ο ΑΠΟΠ 1-2. Τρίποντο και πάλι. Ξανά για την Ομόνια, δεύτερο συνεχόμενο με τον Γκάμπολ να δίνει ξανά προβάδισμα στην ομάδα του. 19-17, Κούνας. Εδώ και τα τρίποντα, 3-6 ο Αποέλ, 4-6 η Ομόνια. Hey,
Λούκας με το mismatch και θα πετύχει το καλάθι απέναντι στον Τρετιακόφ. Πολύ καλό ξεκίνημα από τον Λούκας που δείχνει να ξεχωρίζει κάτω στο ζωγραφιστό. Βλέπουμε και τον Αποέλ που είναι σαφώς καλύτερος, το ποσοστό ευστοχίας 4 στα 6. 3 στα 9 η Ομόνια. Και το σφύριγμα από τον διαιτητή στο φάουλ που έκανε ο Νόρφλιτ. Ο Αποέλ που έχει να δώσει φάουλ, είναι το τέταρτό του και πρώτο σήμερα από τον Νόρφλιτ. Η επαναφορά για την Ομόνια, η οποία έχει 6 δευτερόλεπτα σχεδόν για να κάνει την προσπάθεια. Τρετιακόφ θα πάει στο καλάθι με το δεξί. Στο σίδερο η μπάλα άστοχος. Δεν θα έχουμε καλάθι με το άκουσμα της κόρνας. Και έτσι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου στο Λευκόθεο 19-19. Από ΑΠΟΕΛ Ομόνια για την πέμπτη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Επιστρέψαμε στο Λευκόθεο, φίλες και φίλοι, ζωντανά από την Cita Vision, το Derby της Λευκοσίας. Από ΑΠΟΕΛ Ομόνια 19-19 με το τέλος της πρώτης περίοδου. Εμείς βλέπουμε κάποια από τα highlights των πρώτων 10 λεπτών. Ένα παιχνίδι που, αν πρέπει να πούμε έτσι 2-3 στοιχεία που κρατάμε, τα πολλά τρίποντα, 3-6 ο ΑΠΟΕΛ, 4-6 η Ομόνια. Ο ΑΠΟΕΛ είναι πιο έστοχος από την γραμμή των 2 πόντων. Μόλις μία βολή στο παιχνίδι μας με την τεχνική ποινή που δέχτηκε ο Λοϊζίδης για την Ομόνια η βολή αυτή. Πρώτο σκόρ στον αγώνα ο Γκάμπολ μέχρι στιγμής της Ομόνιας με 8. Από 5 έχουν Τρετιακόφ για την Ομόνια και Κιλαράς, Γκίλπερ και Νόρφλι για τον ΑΠΟΕΛ. Τρετιακόφ 3 rebound και 3 assist. Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη αγωνιστική είχε 11-11-6 ο Τρετιακόφ. Η Ομόνια που ξεκίνησε λίγο καλύτερα το παιχνίδι προηγήθηκε μέχρι και με 5, 8-13. Ο ΑΠΟΕΛ καλύτερος στα τελευταία λεπτά της πρώτης περίοδου. Ισοφάρισε, πέρασε μπροστά με 15-13 με ένα σερί 7-0. Και τελικά το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 19 όλα. Και την Ομόνια τώρα να έχει την πρώτη επίθεση στην δεύτερη περίοδο. Γκάρθ, καλή άμυνα όμως από τον Νόρφλιτ. Εδώ ο Αμερικανός που θα κατεβάσει και θα δώσει δίπλα στον Στέφανο Ηλιάδη που θα εκτελέσει από μακριά. Ο Ηλιάδης που διαθέτει το μακρινό σούτ. Και το αποδεικνύει μόλις τώρα με το έστοχο τρίποντο στο συν 3 ο ΑΠΟΕΛ για πρώτη φορά σήμερα. Μειώνει όμως αμέσως η Ομόνια στον πόντο. Με το καλάθι εκεί που είδαμε από μακρινή απόσταση. Το φάουλ που γίνεται. Επιθετικό από τον Λάντεν Λούκας. Και κατοχή τώρα για την Ομόνια. Το κυπριακό μπάσκετ που έρχεται ζωντανά κοντά σας μέσα από την Cita Vision. Κάθε Σάββατο στις 5 ζωντανά το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Σήμερα έχουμε το ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Βέβαια, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Νόρφλιτ με το drive κάτω από το καλάθι. Άφησε την μπάλα για δύο πόντους, 24-21. Πήγαμε να πούμε για την ερχόμενη Τρίτη, Κεραυνός, Τόφας, Μπούρσα, Κύπρο-Τουρκική αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. Η Ομόνια που ισοφαρίζει με νέο τρίποντο από τον Γκάμπολ, ο Γκάμπολ που πλέον έχει διψήφιο αριθμό πόντων στο σημερινό παιχνίδι. Κούνας. Στην άμυνα ο Γιωργακούδης. Γίνεται το πικ, πάει να γίνει το switch. Ξανά το πικ από τον Λούκας. Γίνεται η αλλαγή. Ο Λούκας τώρα έχει mismatch κάτω από το καλάθι και θα πετύχει τους δύο πόντους. Με μια απλή εκτέλεση του pick and roll βγήκε στον ΑΠΟΕΛ και ο ΑΠΟΕΛ πήρε δύο πόντους 26-24. 8-15. Για το τέλος του ημιχρόνου. Κακό το shoot. Βιαστικό για τον παίχτη εκεί της Ομόνιας και το φάουλ που αναγκάζεται να κάνει ο Πυλακούτας. Είναι το δεύτερο του Πυλακούτα εδώ. Αν και τελικά δεν ήταν πρόθεσή του, αν κρίνω από τη γλώσσα του σώματος, το έκανε όμως το φάουλ ξεκάθαρα εκεί ο Κύπριος Γκάρτ. Κωνσταντίνος Πυλακούτας πέρσι στην δεύτερη κατηγορία στην ομάδα του Αχιλέα. Νόρφλιτ θα δοκιμάσει για τρεις και θα βρει στόχο απέναντι στον Πυλακούτα εκεί. Νόρφλιτ που φτάνει τους 10 πόντους πλέον, είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και δεύτερος του αγώνα πίσω από τους 11 του Γκάμπολ της Ομόνιας.
Τρετιακόφ θα πάει στο καλάθι απέναντι στον Γκίλμπερτ. Τρετιακόφ που φτάνει τώρα τους 7 πόντους, η Ομόνια στο πλην 3. Προηγουμένως στο συν 5 ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά για την ομάδα του Βασίλη Φραγκιά. Γκίλμπερτ, το ωραίο κάρφωμα, εξαιρετικό drive, έκανε και προσποίηση στον αέρα. Το highlight του αγώνα μέχρι στιγμής. Και βεβαίως αμέσως η επανάληψη από τα παιδιά στο Βαν, εδώ. Τι ωραία ξέφυγε από την άμυνα εκεί από τον Γκάμπολ. Με προσποίηση στο κάρφωμα. Συν 5 ο Αποέλ, 31-26. Γκάμπολ για 3. Στο σίδερο η μπάλα, παίρνει ψηλά το rebound ο Γκίλμπερτ. Τρέχει ο Αποέλ με τον Κούνα, Ηλιάδης. Επέστρεψε η άμυνα των Πρασίνων. Στέφανος Ηλιάδης. Ο οποίος δεν έπαιξε στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στον Απόλλωνα. Καλάθι για τον Αποέλ με τον Γκίλμπερτ που πανηγυρίζει εδώ. Βλέπετε πώς 34-26. Συν 8 ο Αποέλ. Μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα και για τις δύο ομάδες. Για τον Αποέλ είναι εδώ με την ασίστα από τον Ηλιάδη και το εύστοχο τρίποντο του Γκίλμπερτ από τις 45 μοίρες. Προηγουμένως η καλύτερη φάση στον αγώνα με το κάρφωμα και αμέσως time out από τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη. Να, εδώ ο πάγκος της Ομόνιας με τον Λαδίτη προπονητή, είπαμε προηγουμένως, τον Πετρολίνα ΑΕΚ 2 χρόνια. Φέτος και πέρσι στην Ομόνια με πολύ χαμηλό budget. Φέρνει ρούκι. Πέρσι είχε στήσει μια εξαιρετική ομάδα με τον Νίκολς κυρίως να κάνει εκείνη τη φανταστική σεζόν. Φέτος επίσης με δύο ρούκι και με τον Τσάφη και με καλούς Κυπρίους, νεαρούς, αλλά και κάποιους έμπειρους όπως είναι ο Καραμπατάκης. Ακόμη και ο Πυλακούτας είναι έμπειρος. Η Ομόνια τα πάει πάρα πολύ καλά. Φέτος σήμερα δυσκολεύεται απέναντι στο Αποέλ. Αποέλ που για πρώτη φορά παίζει πλήρης. Είπαμε για τον Λούκας που έκανε τεμπούτο σήμερα. Λόγω του ότι η ομάδα στήθηκε, η ομάδα του κύριου Φραγκιά στήθηκε την τελευταία στιγμή. Ήταν και οι διοικητικές αλλαγές στο σωματείο που έτσι υποχρέωσαν την ομάδα να στηθεί τελευταία στιγμή με τον κύριο Βασίλη Φραγκιά προπονητή. Και λόγω του ότι στήθηκε τελευταία στιγμή, οι Αμερικανοί βρίσκονταν σε καραντίνα τις πρώτες αγωνιστικές. Υποχρεωτικά λόγω της έλευσής τους από χώρα κατηγορίας Γ στις ΗΠΑ. Και σήμερα για πρώτη φορά από ΕΛ με τους 3 Αμερικανούς στη διάθεση του κύριου Φραγκιά. Από ΕΛ που σήμερα δεν έχει στη διάθεση του τον βοηθό προπονητή, τον Μάριο Αργυρού, που ό,τι ξέρω μας βλέπει από την τηλεόραση, βρίσκεται σπίτι του σε περιορισμό. Είναι μια χαρά ο coach. Δυστυχώς όμως στην εποχή που ζούμε και με τα κρούσματα να έχουν ξεφύγει τις τελευταίες μέρες, βλέπουμε έτσι πολλά άτομα να αναγκάζονται να περιοριστούν, μέχρι και υπουργούς είδαμε. Ανάμεσά τους και ο Μάριος Αργυρού, που όπως είπαμε είναι μια χαρά, είναι σπίτι και βλέπει την ομάδα του και θα είναι πίσω στην δράση σε λίγες μέρες. Λούκας θα πάρει το rebound. Είναι το τρίτο του, πρώτος rebounder μαζί με τον Γκίλμπερτ για την ομάδα του. 3 rebounder για την Ομόνια έχει ο Τρετιακόφ. Κούνας έδωσε στον Νόρφλιτ για 3. Άστοχος, επιθετικό rebound το τέταρτο σήμερα για τον Λούκας που θα πετύχει για το καλάθι. Πολύ καλός ο Λούκας μέχρι στιγμής. Πολύ καλή η πρώτη του εμφάνιση με την γαλαζοκίτρινη φανέλα. Ο Αποέλ που τα έλεγε ο κύριος Φραγκιάς και το ρωτήσαμε και τον κύριο Πάλμα στο pre-game πότε θα δούμε τον αληθινό Αποέλ, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ο Αποέλ δεν είναι ομάδα για 0-3 για να βρίσκεται χαμηλά στην βαθμολογία. Το έλεγαν από το προηγούμενο παιχνίδι που μεταδώσαμε ζωντανά από τη Cita Vision πριν από 3 εβδομάδες από ΕΛΑΕΚ εδώ στο Λευκόθεο. Μας έλεγαν ότι περιμένουμε την ομάδα να είναι κοντά στο 100% σίγουρα εντός Δεκεμβρίου. Έτσι είναι στο μπάσκετ, άλλωστε όλα κρίνονται στα play-off και το ξέρω στον Αποέλ. Μπορεί να στήθηκαν τελευταία στιγμή, ξέραν ότι στις πρώτες αγωνιστικές θα δυσκολεύονταν. Όμως είναι σίγουρο ότι η ομάδα θα βελτιωθεί όσο περνάει ο καιρός. Λούκας, καλή άμυνα αυτή τη φορά από τον Γιώργο Ακούδη. Ζήτησε φάουλ εκεί ο παίχτης του Αποέλ. Καμία υπόδειξη από τον διαιτητή και η Ομόνια, η οποία είναι στο πλην 10 για πρώτη φορά σήμερα παρελθόντος. Έχει την ευκαιρία τώρα να μειώσει. Δεν θα μετρήσει το κάρφωμα. Το φάουλ που προηγήθηκε από τον κύριο Σάκη Κωνσταντινίδη. Το φάουλ που έκανε το δεύτερό του ο Κωνσταντίνος Πυλακούτας. Όχι, βλέπω καλά. Διορθώνω για τον Αποέλ το φάουλ ο Γαβρίλης Κυλαράς.
Απολογούμε. Πυλακούτας. Σφύριγμα και πάλι. Νέο φάουλ, αυτή τη φορά από τον North Fleet. Σηκώνει το χέρι. North Fleet είναι το δεύτερο του. Τρία φάουλ θυμίζουμε για τον Αποέλ. Έχει ο Λοϊζίδης. Δύο φάουλ έχει ο Πυλακούτας για την Ομόνια. Εδώ Γιωργακούδης. Και αυτός Κύπριος νεαρός διεθνής. Γκάρθ. Θα πατήσει για τους τρεις αφού ελευθερωθεί. Άστοχος όμως. Καλό το σιούτ του. Βρήκε εκεί που ήθελε να πάει. Αστόχησε όμως. Και ο Αποέλ ευκαιρία να αυξήσει και άλλο το υπέρ του προβάδισμα. Και θα τα καταφέρει. Νέο τρίποντο από τον Κίλπερ που πανηγυρίζει εκτός πλάνου. 39-26 μπροστά ο Αποέλ. Εδώ η επανάληψη. Το τρίποντο από τον Κίλπερ. Κακή αμυντική λειτουργία από την Ομόνια. Πυλακούντας. Η Ομόνια που είχε προηγηθεί, θυμίζουμε, 13-8. Βάζει τέλος το σερί των γηπεδούχων, ο Γκάμπολ, εδώ με το τρίποντο. Και επανάληψη Γκάμπολ για 3, 39-29. Ωραία προσπάθεια από τον Γκίλπερτ που θα πετύχει το 12ο του πόντο σήμερα. Είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Ο Μάρκους Γκίλπερτ, 10 έχει ο Νόρφιτ για τον Αποέλ, 14 ο Γκάμπολ, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Τσάφι για 3. Με περιπέτεια η μπάλα στόχησε, επιθετικό rebound όμως για την Ομόνια με τον Καρλ Γκάμπολ. Εδώ η επανάληψη, 2 αναπηδήσεις στο Στεφάνι και... Αυτό μπέρδεψε και την άμυνα του Αποέλ. Έδωσε την ευκαιρία το επιθετικό rebound και το καλάθι για την Ομόνια. 41-31. Αμαρκάριστος για 3. Αυτή τη φορά δεν θα ευστοχίσει ο Γκίλπερτ. Κατοχή όμως παραμένει στον Αποέλ λόγω του φάουλ που έκανε στην προσπάθεια εκεί ο Καρλ Γκάμπελ για την Ομόνια στην προσπάθεια το rebound. Εδώ προηγουμένως, δύο φορές στο Στεφάνι. Αυτό έβγαλε εκτός ρυθμού τον Λούκας και εκμεταλλεύτηκε τη φάση η Ομόνια για να πετύχει το επιθετικό rebound και το καλάθι. Η επαναφορά, North Fleet. Ο Γκίλπερτ, συγγνώμη, βγάζει έξω στην weak side στον Στέφανο Ηλιάδη για 3-44-31. Συν 13 για τον Αποέλ. Είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα σήμερα μαζί με το 39-26. Το Αποέλ που πραγματικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στα τελευταία 10 περίπου λεπτά που παρακολουθούμε. Η Ομόνια ξεκίνησε καλύτερα, προηγήθηκε είπαμε 13-8, ο Αποέλ προηγήθηκε 15-13 για πρώτη φορά και στη συνέχεια η ομάδα της Λευκοσίας έφερε τη διαφορά μέχρι και το συν 13. Στη γραμμή ο Στέφανος Ηλιάδης για τον Αποέλ. Είναι η πρώτη βολή σήμερα για την ομάδα της Λευκοσίας, θα έλεγα. Είναι και οι δύο της Λευκοσίας. Για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκοσίας. Με το σφύριγμα εκεί. Τεχνική ποινή. Που αν δεν κάνω λάθος είναι στον πάγκο της Ομόνιας. Εντάξει, δεν έχουμε ρεπόρτερ κάτω για να μας βοηθήσει με τον πάγκο, έτσι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι στον πάγκο της Ομόνιας η τεχνική ποινή. Και ο Ηλιάδης εστόχισε την πρώτη βολή σήμερα για τον Αποέλ. 1-1 από την γραμμή έχει και η Ομόνια. Πάλι για τεχνική ποινή. Λίγα τα φάουλ. Αρκετά τα λάθη. 6-4 ο Αποέλ έχει περισσότερα. 12-8 η assist, περισσότερα ο Αποέλ. Τα φάουλ δεν είναι λίγα πάντως, δεν ήταν όμως σε προσπάθειες για σούτ. Εδώ η επανάληψη, άλλο ένα φάουλ με το κορμί καθαρό από τον Γκάρθ. Έσπρωξε εκεί τον αντίπαλό του. Από 3 ομαδικά φάουλ έχουν οι δύο ομάδες στα 3 λεπτά ακριβώς για το τέλος της δεύτερης περίοδου και έχουμε time out που ζήτησε ο κύριος Βασίλης Φραγκιάς, εδώ ο κύριος Δημήτρης Κουγκούρης.
που θα έχει την ευκαιρία να πει με τους παίχτες, όπως και ο coach του ΑΠΟΕΛ. Ένα από τα τρίποντα στο σημερινό παιχνίδι είναι ο Στέφανο Ηλιάδη. Έτσι, ευκαιρία που δούμε και λίγο τα στατιστικά στο παιχνίδι μας. 16 πόντους ο Γκάμπολ για την Ομόνια, 15 για τον ΑΠΟΕΛ ο Γκίλμπερτ, 10 ο Νόρφλιτ για τον ΑΠΟΕΛ, 8 ο Λούκας. Αυτή είναι κατά σειρά και η πρώτη σκόρες στο παιχνίδι. Ακολουθεί για την Ομόνια ο Τρεδιακόφ με 7 που ξεκίνησε πολύ καλά. Πέτυχε τους 5 πρώτους πόντους του αγώνα. Στη συνέχεια όμως δεν μπόρεσε να δώσει να κρατηθεί στα ίδια επίπεδα. Πρώτος rebounder στον αγώνα ο Γκίλμπερτ με 4 που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι ομολογουμένως. Ενώ 5 assist για τον ΑΠΟΕΛ έχει ο Νόρφλιτ. Ο ΑΠΟΕΛ που έχει πάρει 18 πόντους στο ζωγραφιστό έναντι 8 της Ομόνιας. Είπαμε για τα τρίποντα, το αναφέραμε. 8 στα 13 ο ΑΠΟΕΛ, εξαιρετικό ποσοστό από μακριά. 6 στα 11 η Ομόνια, επίσης πάρα πολύ καλό ποσοστό. Όμως τη διαφορά κάνει το στατιστικό που αναφέραμε μόλις τώρα. Τους πόντους στο ζωγραφιστό, 18 δηλαδή στη ρακέτα. 18 για τον ΑΠΟΕΛ, 8 για την Ομόνια. Εκείνη 10 πόντοι. Διαχειρός κυρίως του Λούκας, εδώ τον είδαμε για λίγο, κάνουν τη διαφορά για την ομάδα της Λευκωσίας. Ο ΑΠΟΕΛ που στην συνέχεια θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη αγωνιστική, την ΕΘΑ, εκτός έδρας, εδώ δίπλα στο Ελευθερία, ενώ η Ομόνια έχει ρεπό την ερχόμενη αγωνιστική. Είναι η σειρά της να ξεκουραστεί στο πρωτάθλημα 9 ομάδων που έχουμε φέτος. Κιλαράς θα πετύχει το καλάθι, ωραία assist από τον Λούκας. Ο Γαβρίλ Κιλαράς βάζει τον ΑΠΟΕΛ στο συν 16 για πρώτη φορά σήμερα. Είναι μεγαλύτερη διαφορά. Το είπαμε προηγουμένως για το συν 13. Γκάμπολ για 3. Δεν θα μπορέσει να μειώσει το αμυντικό rebound από τον Λάντεν Λούκας. Χαντζικώστας με την μπάλα στα χέρια. Πρώτη φάση σήμερα για τον γκάρ του ΑΠΟΕΛ, που στα προηγούμενα μάτς είχε περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Άστοχος από μακριά ο Ηλιάδης, αμυντικό rebound για την Ομόνια. Η Ομόνια που έχει πλέον 9 rebound έναντι 17 του ΑΠΟΕΛ, κυριαρχεί και σε αυτόν τον τομέα η ομάδα του κύριου Φραγκιά. Γκάρθ. Τερτιακόφ θα κάνει την προσποίηση, θα ψάξει βοήθεια στον Γκάρθ για 3. Προσπαθεί ο Κιλαράς να αποκρούσει εκεί την προσπάθεια. Μέρη θα τα καταφέρει. Μακρινή πάσα από τον Λούκα στον Κιλαρά, ο οποίος θα επιλέξει να βγάλει οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του. Διώχνει ο Ηλιάδης τους συμπαίχτες του. Χατζικώστα απέναντι στον στον Λούκας κατέληξε η μπάλα. Στον Ιερονιμίδη ήταν προηγουμένως. Ωραία μακρινή πάσα από τον Γκάρθ, η assist στον Καρλ Γκάμπολ που θα καρφώσει για το 47-33. Ηλιάδης, καλή άμυνα από τον Στυλιανού. Δεν θα βρει στόχο εκεί ο Ιερονιμίδης από την γωνία. Θα τρέξει ο νεαρός του Στυλιανού. Θα βγάλει έξω στην weak side στον Γκάμπολ για 3. Το σφύριγμα 3 βολές για την Ομόνια στο φάουλ που έκανε, αν είδαμε εκεί ο Γαβρίλ, όχι ο Βίκτορας Ιερονιμίδης πρέπει να ήταν, έκανε το φάουλ στην προσπάθεια για 3 πόντους από τον Γκάμπολ, από τον Γκάρθ. Συγγνώμη, ο Γκάρθ που έβγαλε και την ωραία assist εκεί στον Καρλ Γκάμπολ. 3 βολές λοιπόν για την Ομόνια. Είναι η πρώτη φορά που σήμερα ομάδα πάει στην γραμμή μετά από φάουλ που έγινε σε προσπάθεια για shoot. Μετά από 19 λεπτά αγώνα. 47-34. Η Ομόνια που τα βρίσκει σκούρα στο δεύτερο δεκάλεπτο απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό ΑΠΟΕΛ. Ο Γκάμπολ που εντωμεταξύ έχει 18 πόντους. Ο Γκάρθ είναι λίγο πίσω μέχρι στιγμής. Εύστοχος από την γραμμή. Εκμεταλλεύεται το δώρο που του κάνει εκεί ο Βίκτορας Ιερονιμίδης.
Είναι αδικαιολόγητο να γίνεται φάουλ σε σούτ τριών ποντών. Είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται προφανώς. Καλή άμυνα από τον Τσάφη που θα σώσει και την κατοχή για την Ομόνια. Ο Γκάμπολ θα τρέξει απέναντι στον Ιερονιμίδη. Το φάουλ που κάνει ο καλοσφαιριστής του Αποέλ. Πήγε για το επιθετικό, δεν τα κατάφερε όμως ο Ιερονιμίδης εδώ. Που επανήλθε στην αγωνιστική δράση πριν από λίγες εβδομάδες μετά από το σοβαρό τραυματισμό που είχε στο γόνατο. Ένας εξαιρετικός καλοσφαιριστής, πολύ όμως άτυχος ο Ιερονιμίδης. Ο 25χρονος Κύπριος που έχει δύο πόντους μέσω όρο στην επαναφορά του στην φετινή σεζόν. Στη γραμμή, λέγαμε πριν για την πρώτη βολή, πρώτες βολές στο παιχνίδι και τελικά το κάνει συνήθεια η Ομόνια με 4 στα 4 τα τελευταία δευτερόλεπτα με τον Carl Gamble, εδώ με το νούμερο 8. Δυσκολεύεται η Ομόνια να βρει πόντους και τα βρίσκει από τη γραμμή, μειώνει στους 9 από το συν 16, τρέχει ένα σερί, 7-0 η Ομόνια που προσπαθεί να κάνει και το κλέψιμο, 7-0 με τους 5 πόντους να έρχονται από την γραμμή. Παναγίδης πέρασε το αγώνα, πιέζει τον Βασίλη Κούνα. Το σφύριγμα για φάουλ εδώ από τον Αλέξανδρο Παναγίδη, τον 21χρονο Κύπριο, που έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια φέτος για την Ομόνια. Περίπου 7 λεπτά αγώνα, έχει 1,8 πόντους στο πρωτάθλημα. Time out, όμως, που θα ζητήσει ο Αποέλ για να οργανώσει τα τελευταία 14 δευτερόλεπτα που έχει, 22 στο σύνολο για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στο Λευκόθεο. 47-38 η Ομόνια, η οποία είπαμε τρέχει ένα σερί 7-0, με το οποίο έχει μειώσει στους 9. Σημαντικό αυτό για τους πράσινους που λίγο πολύ από το πουθενά είναι αλήθεια που τρέχουν αυτό το σερί. Με το κακό φάουλ που έκανε ο Ιερονιμίδης στο σιούτ τριών πόντων και στη συνέχεια τους άλλους δύο πόντους που πρόσθεσε ο Carl Gamble. Γκάμπολ που έχει 20 πόντους παρακαλώ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, 15 για τον Αποέλ έχει ο Γκίλπερτ. Ο Γκίλπερτ είναι ο δεύτερος σκόρερ στον αγώνα, 6 rebound ο Λούκας Νόρφλιτ, ο άλλος Αμερικανός του Αποέλ, πρώτος στις ασίς με 5. Δύο ομάδες που έχουν πάει στους πάγκους που σήμερα για κάποιο περίεργο λόγο είναι ανάποδα. Μου στείλε και μήνυμα ο Αντώνης ο Κατσαρός, ο συνάδελφος, που το είδε από την μετάδοση και πράγματι συνήθως η γηπεδούχος ομάδα κάθεται αριστερά της γραμματείας. Στο pre-game ρωτήσαμε τον Κυριάκο Αδάμου, τον βοηθόν της Ομόνιας που πήρε θέση αριστερά, βλέπετε εσείς, και μου λέει δεν έχω ιδέα γιατί μας έβαλαν από εδώ. Η αλήθεια είναι ότι με την πίεση του pre-game δεν ρωτήσαμε. Να ρωτήσουμε, δεν είναι ενδιαφέρον, διότι από τότε που θυμόμαστε να μπορεί να παίζει στο Λευκόθεο, εδώ και 13-14 χρόνια που έχει επιστρέψει αυτό το γήπεδο, πάντα κάθεται αριστερά. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Αποέλ να κάθεται στο μπάγκο δεξιά της γραμματείας. Κάποιο λόγο θα έχει. Θα το μάθουμε και θα το πούμε. Το time out που έχει περάσει, ο Αποέλ που έχει την επαναφορά. Να κάνουμε ένα γρήγορο recap. 14 δευτερόλεπτα για τον Αποέλ. Για να κάνει το shoot, η επαναφορά από το ύψος της γραμμής των τριών πόντων με τον Βασίλη Κούνα να είναι αυτός που θα επαναφέρει. Είδαμε και το στήσιμο των παιχτών εδώ. Δύο παίχτες στην γωνία, ο Ηλιάδης και ο Νόρφλιτ και δύο παίχτες στις γωνίες του ζωγραφιστού, ο Χαντζικώστα και ο Γκίλμπερτ. Να δούμε, προφανώς υπάρξει κάποιο pick, κάποια προσπάθεια να ελευθερωθούν παίχτες για να πάει στην προσπάθεια από ελ. Πραγματικά γίνεται εκεί το pick, για να ελευθερωθεί ο Γκίλμπερτ που θα πάρει την μπάλα ψηλά. Προσπαθούν να βγει από τα pick ο Νόρφλιτ, καλή άμυνα από το Τσάφι. Ο Γκίπερ τελικά θα το πάρει πάνω του με το isolation. Θα πάει στο drive και θα στοχίσει. Καλή άμυνα από τον Γκάμπολ. 8 δευτερόλεπτα για την Ομόνια. Όλα δικά της για να ολοκληρώσει το ημίχρονο. Με ένα shoot, να δούμε αν θα μειώσει κι άλλο. Θα τα καταφέρει με τον Νίκολας Γκάρθ. Η Ομόνια τελειώνει με τον καλύτερο τρόπο το δεύτερο δεκάλεπτο. Από το πλην 16, 47-31. Τέλος του ημιχρόνου στο 47-40. Ο Αποέλ είναι μπροστά με 7, η Ομόνια όμως έτρεξε αυτό το, με το σερί το 9-0, με το οποίο πάει στα αποδυτήρια πίσω με 7, μπροστά με 7 ο Αποέλ. Έτσι πολύ γρήγορα να κάνουμε μια τελική σούμα του τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο πριν πάμε και εμείς σε διάλειμμα. Καλύτερα πάμε τώρα σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε την ανακεφαλαίωση του πρώτου ημίχρονου.
επιστροφή στο Λευκόθεο και στον τέρπι του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνια για την πέμπτη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. 47-40 προηγείται ο ΑΠΟΕΛ με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης που βλέπετε ζωντανά από την Sita Vision. Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στο παρκέ για την προθέρμανση εν όψη του δεύτερου ημιχρόνου και εμείς πάμε αμέσως να δούμε κάποια από τα στατιστικά του πρώτου μέρους. Βολές. Η Ομόνια ρίξε 5 από τις 6 βολές στα τελευταία 2 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, του δευτέρου δεκαλέπτου. Καλύτερη ευστοχία για τον ΑΠΟΕΛ και από τα δίποντα και από τα τρίποντα. Πολλά γενικά τα τρίποντα και από τις δύο ομάδες. Καλή ευστοχία ποσοστό και από ΑΠΟΕΛ και από Ομόνια. Ο ΑΠΟΕΛ προηγείται στα rebound, πολύ σημαντικό αυτό. Έχει κάνει περισσότερα λάθη κοντά στις assist, περισσότερα κλεψίματα από την Ομόνια. Οι δύο ομάδες που είχαν τα καλά τους διαστήματα. Η Ομόνια ξεκίνησε καλύτερα, προηγήθηκε 13-8. Ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε ακολούθως 15-13. Πέρασε μπροστά με 13 στο δεύτερο δεκάλεπτο, 47-31. Και η Ομόνια με ένα σερί 9-0. Μείωσε στο 47-40. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν μπροστά για 11 από τα 20 λεπτά. Η Ομόνια ήταν μπροστά για 5 από τα 20 στο πρώτο ημίχρονο. Η Ομόνια πήρε 15 πόντους από fast break, από αντιπιθέσεις, έναντι μόλις 3 του ΑΠΟΕΛ. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό αυτό. Αντιστοίχως για τον ΑΠΟΕΛ θετικό είναι ότι δέχτηκε μόλις 3 πόντους από παίχτες εκτός πεντάδας της Ομόνιας. Δηλαδή μόλις 3 πόντοι ήρθαν από τον πάγκο για την Ομόνια. Πυλακούτας ξεκίνησε εκεί που τον είδαμε, ένας από τους παίχτες που ήταν από την πεντάδα. Γενικά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ενδιαφέροντα και τα στατιστικά. Ανάμεσα σε δύο ομάδες που αν κρίνουμε και από το τελείωμα του δεύτερου δεκαλέπτου, όπου η Ομόνια κατάφερε και από το πλην 17 πήγε στο πλην 9, έδειξε ότι είναι ανταγωνιστική και θα είναι ανταγωνιστική σήμερα, αν καταφέρει να καλύψει εκείνα τα νεκρά διαστήματα. Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ θέλει να επαναλάβει αυτό που είδαμε από τα τέλη του πρώτου δεκαλέπτου μέχρι τα τελευταία 3 λεπτά του δευτέρου, όπου κυριάρχησε και πέρασε μπροστά με αρκετά μεγάλη διαφορά. Ψάξαμε παρεμπιπτόντως για το γιατί οι πάγκοι έχουν αλλάξει. Εδώ βλέπετε τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ που είναι δεξιά από τη γραμματεία και παραδεχόμαστε ότι ο λόγος είναι πάρα πολύ λογικός και δεν το σκέφτηκε κανείς τα τελευταία 15 χρόνια που ο ΑΠΟΕΛ χρησιμοποιεί αυτό το γήπεδο ως έδρα. Θυμίζουμε ότι είναι η ιστορική του έδρα εδώ το Λευκόθεο, από το 88 όταν χτίστηκε αυτό το στάδιο. Από το 94-95 πήγε στο Ελευθερία και μέχρι την περασμένη αγωνιστική καθόταν αριστερά της γραμματείας και ο λόγος είχε κάνει με το φωτεινό πίνακα που ένας είναι σε αυτό το γήπεδο, είναι αριστερά της γραμματείας και η ομάδα που κάθεται δεξιά της γραμματείας έχει πλεονέκτημα στο να βλέπει πιο εύκολα το φωτεινό πίνακα και από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα επιλέγει που μπορεί να κάτσει ο κύριος Φραγκιάς έκανε το αυτονόητο που για κάποιο λόγο δεν το σκέφτηκε κανείς από εμάς ή κανένας από κανέναν για να κάθεται δεξιά η home ομάδα. Εντάξει, ενδιαφέρον, ένα fun fact από το σημερινό παιχνίδι. 47-40 λοιπόν, μπροστά ο ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ που ψάχνει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει 3 ήττες σε 3 αγώνες. Πέμπτη αγωνιστική είχε ρεπό την περασμένη εβδομάδα. Η Ομόνια από την άλλη θυμίζουμε 2-2 μαζί με ΑΕΚ και ΕΘΑ στην τρίτη θέση. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Λευκόθεο με Στέφανο Ηλιάδη στην πρώτη κατοχή. Νόρφλιτ. Ξανά στον Ηλιάδη. Αυτός δίνει ωραία στο Λεζίδη που κλείδωσε τον αντίπαλό του. Του έφυγε όμως η μπάλα. Ο Λεζίδη που είχε κάνει γρήγορα 3 φάουλ και πέρασε σχεδόν όλο το πρώτο ημίχρονο στον πάγκο. Πετυχαίνει εδώ το καλάθι. Είναι το πρώτο του καλάθι στο σημερινό παιχνίδι, στα μόλις 5 λεπτά που έπαιξε μέχρι στιγμής. 49-40 μπροστά ο ΑΠΟΕΛ. Πυλακούτας θα πάει στο drive, θα βγάλει έξω στην weak side. Πληροφορία της μπάλας για την Ομόνια απ' έξω. Καλή προσπάθεια από τον Νίκολας Γκάρθ που θα πετύχει το καλάθι. Ο Γκάρθ φτάνει τους 10 πόντους, 20 για την Ομόνια έχει ο Γκάμπολ. 15 πρώτο σκόρ για τον ΑΠΟΕΛ είναι ο Γκίλμπερτ. Ηλιάδης. Κιλαράς. Που έδωσε την πάσα και αμέσως πήγε για το pick και έγινε το switch. Εδώ ο Γκίλμπερτ απέναντι από τον Τρετιακόφ. Για 3 θα πετύχει το καλάθι. Ωραίο διάβασμα της φάσης εκεί και του mismatch που δημιουργήθηκε από τον Γκίλμπερτ. Έμεινε ένα βήμα πίσω ο Κύπριος, ο αρχηγός της Ομόνιας, ο Τρετιακόφ.
Γι' αυτό εκμεταλλεύεται ο Γκίλπερτ για να πετύχει τους τρεις πόντους στο συν 10 ο Αποέλ. 52-42. Τσάφι θα πετύχει το καλάθι στην άμυνα του Λοϊζίδη. Ξανά στο μονοψήφιο αριθμό η διαφορά για την Ομόνια που μειώνει στους 8. Η Ομόνια που έχει την ευκαιρία τώρα να μειώσει κι άλλο με το αμυντικό rebound που πήρε ο Πυλακούτας στην προσπάθεια του Λοϊζίδη. Τσάφι στον Πυλακούτα για 3. Άστοχος επιθετικό rebound από τον Τσάφι. Τρετιακόφ 6 στον Πυλακούτα. Το σκέφτεται. Δεν θα το δοκιμάσει όμως το σιούτ 3 πόντων. Ο Τσάφι που ξέφυγε πάρα πολύ ωραία και θα καρφώσει. Ο Γκίλπερτ που έκανε χώρο. Δεν μπόρεσε να τον αποκρούσει εκεί. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία προσπάθεια. Ξέφυγε από τον Ηλιάδη ο Τσάφι και πήγε στο κάρφωμα για το 52-46. Κιλαράς για 3. Άστοχος. Η Ομόνια που έχει μειώσει στους 6. Θυμίζουμε ήταν στο συν 16 διαφορά. 47-31. Στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου. Η Ομόνια στην επίθεση. Για 3. Μέσα από τον Νίκολας Γκάρθ και η Ομόνια στους 3 η διαφορά. Εδώ η επανάληψη, Γκάρθ για 3, βρήκε διχτάκι και μόνο διχτάκι. Πρόσθεσε άλλους 3 πόντους στην συγκομιδή των Γκάρθ που μπήκε ζεστός. 5 πόντους στην τρίτη περίοδο, 13 συνολικά στο παιχνίδι, μας. Ηλιάδης, καλή άμυνα από τον Τρετιακόφ, γίνεται το switch. Ο Ηλιάδης απέναντι από τον Τσάφι, θα δούμε αν θα προσπαθήσει κάποιο μακρινό shoot απέναντι στο ψηλό. Όχι, θα πάει στο drive ο Ηλιάδης, καλή άμυνα από τον Τσάφι, όμως ήρθε ο Λοϊζίδης με το follow και 54-49 μπροστά ο Αποέλ. Φάουλ που κάνει ο Στέφανος Ηλιάδης, το παραδέχεται αμέσως τον Τρετιακόφ. Πυλακούτας που προηγουμένως έκανε το τρίτο του φάουλ, κάτω δεξιά τον βλέπετε, θα βγει και εκτός αγωνιστικού χώρου, θα δώσει τη θέση του στον Γεωργακούδη. Εδώ Λιάδης, δεν ήταν καλό το σιούτ, όμως ο Λοϊζίδης καλύτερη θέση εκεί, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ. Ο Λοϊζίδης που έλειψε στο πρώτο ημίχρονο, βέβαια η είσοδος ακολούθως του Λούκας έδωσε ισχύ στον Αποέλ κάτω από τον ζωγραφιστό. Γεωργακούδης για 3. Άστοχος, επιθετικό rebound από τον Τρετιακόφ, γίνεται το φάουλ. Χειροκροτεί ο κύριος Γκουγκούρης, 6-30 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το φάουλ που έκανε ο Γαβρίλ Κιλαράς, είναι το δεύτερό του, παίχτης του Αποέλ. Τσάφι στον Τρετιακόφ, το σφύριγμα, δεν υπάρχει καλάθι. Αυτή η φορά είναι ο Λοϊζίδης στο φάουλ. Είναι το τέταρτο του. Να δούμε αν είναι αυτός που θα αποδειχθεί το φάουλ. Ναι, είναι το τέταρτο φάουλ για τον Χρήστο Λοϊζίδη. Εδώ η επανάληψη, έβαλε το κορμί του. Έκανε και φάουλ μετά το σφύριγμα με τον αγώνα. Εντάξει, μέτρησε όμως το κορμί που έβαλε. Κακή εξέλιξη για τον Βασίλη Φραγκιά. Ο Λοϊζίδης, ο οποίος είναι το τέταρτο του φάουλ και τον είδαμε μόλις μπήκε στον αγώνα. Πέτυχε 4 πόντους με εκείνο το επιθετικό rebound στην δεύτερη προσπάθεια που πέτυχε. Πλήγμα για τον Αποέλ. Γεωργακούδης σε επαναφορά. Γκάρθ. Ωραία προσποίηση. Θα ελευθερωθεί. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Αμυντικό rebound από τον Ηλιάδη. Δεύτερο rebound για τον Ηλιάδη που έχει 7 πόντους. Και επίθεση για τον Αποέλ στο συν 5 η ομάδα του κύριου Φραγκιά. Ηλιάδης, πολύ ωραία εκεί πετυχαίνει το καλάθι. Το καλάθι που, αν υπήρχε τρόπος να χρεωθεί και λίγο στον Χρήστο Παναγιώτου, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Διότι έκανε εκεί πολύ ωραία, το είδαμε σε επανάληψη. Πολύ ωραία χρησιμοποίησε το κορμί του για να ανοίξει χώρο για τον Ηλιάδη. Το λάθος πάει να γίνει, δεν θα γίνει όμως. Η Ομόνια κρατάει την κατοχή. Μάχες κάτω από το καλάθι στο ζωγραφιστό. Σφύριγμα, το τοξάκι δείχνει Ομόνια. Jump ball δείχνει ο κύριος Κουνελές και πράγμα, το τοξάκι δείχνει Ομόνια. Εδώ, επανάληψη. ...56-49 μπροστά ο Αποέλ. 5-36 για το τέλος τρεις περίοδου, κατοχή για την Ομόνια.
που έχει 5 δευτερόλεπτα για το shoot. Θα το κάνει με τον Στυλιανού, άστοχος. Παίρνει το επιθετικό rebound όμως με τον Τρετιακόφ, το σφύριγμα. Είναι τεχνική ποινή στον πάγκο του Αποέλ, εδώ ο κύριος Κουνελές. Κνευρισμένος ο Βασίλης Φραγκιάς που ζήτησε φάουλ στο επιθετικό rebound που πήρε η Ομόνια. Μία βολή για, για την Ομόνια. Τρίτη η τεχνική σήμερα στον αγώνα μας. Δεύτερο για τον Αποέλ, το πρώτο είναι από Λοϊζίδη. Αυτό είναι και στα 4 φάουλ ο έμπειρος forward του Αποέλ. Ο Νίκολας Γκάρθ θα βρει στόχο. Φάνει τους 14 πόντους. 20 για την ομάδα του έχει ο Γκάμπολ. Μειώνει στους 6 Ομόνια και έχει την επαναφορά. Τσάφι. Γκάρτ. Καλή άμυνα από τον Κιλαρά που υποχρεώνει την Ομόνια να πιεστεί. Το σφύριγμα όμως που γίνεται. Πολύ κακή επιλογή εκεί από τον Χρήστο Παναγιώτου για να παραχωρήσει την ευκαιρία στην Ομόνια η οποία βρέθηκε πίσω από την γραμμή, τη μεσαία γραμμή και με μόλις 3,8 δευτερόλεπτα για να κάνει το shoot. Τελικά ο χρόνος ανανεώθηκε. Και επειδή ήταν πίσω από τη μεσαία γραμμή, ανανεώθηκε στους 24 και όχι στους 14. Ό,τι χειρότερο το φάουλ εκείνο. Γκάμπολ. Κάνει βήματα, αν και θα μπορούσε να είναι και φάουλ εκεί. Η αλήθεια είναι, θα το δείτε στο replay. Η ουσία είναι ότι έκανε λάθος η Ομόνια. Διαφωνεί ο κύριος Κουγκούρης για την υπόδειξη των βημάτων. Ίσως θα έχει δίκιο, όμως αν δεν ήταν βήμα, δεν ήταν φάουλ. Και νομίζω ο κύριος Κουνελές το προειδοποιεί εκεί. Α, όχι, υπάρχει τεχνική ποινή για τον Αποέλ. Ίσως να υποδείχθηκε τελικά το φάουλ που έκανε ο Γκάμπολ στη φάση εκείνη. Στην γραμμή λοιπόν για ελεύθερη βολή ο Στέφανος Ηλιάδης. 56-50 μπροστά ο Αποέλ. Θα ευστοχίσει. Διότι προηγουμένως ο Γκάμπολ χρησιμοποίησε τον αγώνα του στην προσπάθεια που έκανε στο drive, το οποίο υποδείχθηκε ως βήματα και ως βήματα έχει μείνει στον πίνακα, δεν έχει δοθεί κάποιο φάουλ. Τρίποντο από τον Στέφανο Ηλιάδη που έχει κάνει και τη χαρακτηριστική κίνηση με το τόξο και το κλέψιμο από τον Κίλπερτ. Ωραία μήνα. Γίνεται όμως το λάθος από τον Αποέλ. Πανορθώνει ο Νίκολας Γκάρθ. Στο συν 10 η ομάδα του Αποέλ. Τώρα τρέχει ένα σερί, 8-1. Για 3 η Ομόνια θα βάλει τέλος σε αυτό το επιμέρους σκορ, όχι σερί. Με το τρίποντο 60-53 εδώ ο Ηλιάδης βρήκε στόχο. Και το προηγούμενο καλάθι για τον Αποέλ, πολύ ωραίο drive από τον Στέφανο Ηλιάδη που τα πάει περίφημα στην τρίτη περίοδο. Γκίλπερτ για 3. Μέσα! Νέο καλάθι τριών πόντων από τον Γκίλπερτ. Από μακριά στο συν 10 και πάλι ο Αποέλ. Νέο τρίποντο. Αυτή η φορά η Ομόνια. Άστοχος. Βλέπουμε και τα τρίποντα. 11-19 ο Αποέλ. 8-18 η Ομόνια. Κρατάμε τα πολλά τρίποντα για τις δύο ομάδες και το καλό ποσοστό ευστοχίας και για τις δύο ομάδες. Είναι ένα στοιχείο που έχουμε ξεχωρίσει στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε μία από τις προσπάθειες από τα 6.75, άλλη μία εδώ. Και άλλη μία εδώ σε ζωντανή μετάδοση. 66-53 ο Γκίλπερτ που πανηγυρίζει εδώ με τους συμπαίχτες του, συν 13 ο Αποέλ και αμέσως ζητάει time-out. Ο κύριος Δημήτρης Κουκούρης που είδε την αντίπαλη ομάδα του από ΕΛ να ξεφεύγει με αυτόν τον καταιγισμό τριπώντων. 66-53 λοιπόν μπροστά ο ΑΠΟΕΛ, 3-39 για το τέλος της τρίτης περίοδου.
κύριος Δημήτρης Κουκούρης και ο κύριος Βασίλης Φραγκιάς. Κάμερα δεν επιτρέπεται να πάει κοντά στους μπάγκους λόγω του κορονοϊού και, και των πρωτοκόλων. Όλοι είναι με μάσκα στο γήπεδο, ακόμη και το υποστηρικτικό προσωπικό στους μπάγκους. Διαιτητές, χωρίς μάσκα εννοείται, δικαιούνται, είναι με την άθληση, το ίδιο και οι παίχτες. Κάμερα με τη μάσκα, όλοι με τη μάσκα εδώ, μέχρι να περάσει αυτή οι δύσκολες στιγμές που ζούμε, ελπίζουμε σύντομα. Άδειο το γήπεδο, 20 άτομα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται στο γήπεδο. Αυστηρή η τήρηση των κανόνων από τον κομισάριο, τον κύριο Ρένο Πιτάλη. Και εμείς βλέπουμε κάποιες από τις ωραιότερες φάσεις από την τρίτη περίοδο. Ο ΑΠΟΕΛ που έχει 66% ευστοχία από την γραμμή των, από τα δίποντα και 60% τρίποντα. Πολύ καλύτερη ευστοχία η Ομόνια, από την άλλη 45% δίποντα, 42% τρίποντα. Δεν είναι κακή η ευστοχία του της Ομόνιας, όμως ο ΑΠΟΕΛ είναι πραγματικά πολύ εύστοχος σήμερα στο παιχνίδι. 22-17 τα rebound, 14-14 η assist. 8-6 τα λάθη περιορίστηκαν κάπως στην τρίτη περίοδο. Αυτά εντάχει είναι τα στατιστικά. Συνολική ευστοχία των ΑΠΟΕΛ 63% και 44% για την Ομόνια. Πρώτος σκόρερ στον αγώνα είναι ο Γκίλπερτ πλέον με 24 για τον ΑΠΟΕΛ, 23 ο Γκάμπολ για την Ομόνια. Ξεχωρίζουν πραγματικά αυτοί οι δύο παίχτες. Ο Γκίλπερτ όμως έχει και στήριξη καλύτερη από συμπαίχτες του, γι' αυτό ο ΑΠΟΕΛ είναι μπροστά με 13. Τσάφι που θα πάρει το σφύριγμα από τον Γαβρίλ Κιλαρά, που εδώ δείχνει ότι δέχτηκε την αγωνιά. Βέβαια παραδέχεται το φάουλ που έκανε. Θα δούμε και την επανάληψη εδώ. Τσάφι, το φάουλ ήταν καθαρό. Και δύο βολές για τον παίχτη της Ομόνιας. Είναι το τρίτο φάουλ του Γαβρίλ Κιλαρά. Θυμίζουμε τρία έχει ο Πυλακούτας για την Ομόνια. Τέσσερα ο Χρήστος Λοϊζίδης που δέχτηκε γίνει τεχνική ποινή στην αρχή του αγώνα. Πλήγμα για τον Βασίλη Φραγκιά, ο οποίος όμως προς το παρόν είναι διαχειρίσιμο αυτό το πρόβλημα, διότι η front line του ΑΠΟΕΛ είναι λίγο πιο γεμάτη. Θα εστοχίσει στην μία γραμμή ο Τσάφη και ο Κιλαράς που πήγε στον μπάγκο εδώ. Και οι βολές, 2-2 ο ΑΠΟΕΛ και οι δύο από τεχνικές ποινές. 8-9 η Ομόνια, ήταν και η πρώτη άστοχη βολή, η πρώτη από τους δύο στον αγώνα μας. Πυλακούντας που επανήλθε στον αγώνα. Κούνα σταματάει την τρίπλα. Περνάει την μεσαία γραμμή ο ΑΠΟΕΛ στην τελευταία στιγμή. Κυλιάδης. Καλή άμυνα από την Ομόνια. Weak side μπάλα. Γκίλπερτ θα κάνει προσποίηση. Δέχεται και το, παίρνει και το πικ. Κακό όμως το σιούτ. Κοντό. Αμυντικό rebound για την Ομόνια. Δεν θα μπορέσει να βγάλει όμως το fast break η πράσινη. Α, τελικά το βγάζουν το fast break. Στην δεύτερη προσπάθεια εκεί ο Γκάρθ πετυχαίνει το καλάθι. Εκεί που πήγαμε να πούμε ότι γύρισε η άμυνα του ΑΠΟΕΛ, ο Γκάρθ μυρίστηκε ένα μικρό κενό. Και είναι ο 17ος πόντος της Ομόνιας από fast break. Μόλις 3 έχει ο ΑΠΟΕΛ από το συγκεκριμένο στατιστικό. Εδώ είναι ξεκάθαρα μπροστά η ομάδα, η φιλοξενούμενη ομάδα του κύριου Κουγούρη. Αλλαγή με τον Λούκας να ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ. Στην που έχουμε βολές με τον Στέφανο Ηλιάδη στην γραμμή. Πέτυχε την πρώτη. Πετυχαίνει και την δεύτερη ο Στέφανος Ηλιάδης. Ένας καλωσφαιριστής εξαιρετικότατος, όπως και ο Βασίλης Κούνας, πολύ έμπειρος ο Βασίλης. Πολλά χρόνια σε διάφορες ομάδες του Κυπριακού Πρωταθλήματος. 68-56 μπροστά ο ΑΠΟΕΛ. Θυμίζω η Ομόνια μείωσε στους 3, 52-49. Ο ΑΠΟΕΛ όμως επανήλθε, Τρετιακόφ θα στοχίσει. Θα πάρει το επιθετικό rebound όμως η Ομόνια με τον Γκάμπολ.
και ξανά κρατάει την κατοχή. Πιένει όμως το κλέψιμο από τον Κίλπερ που θα τρέξει. Δέχεται και το φάουλ. Δεν θα σφιχτεί όμως. Σωστά από τον διαιτητή. Άφησε το πλεονέκτημα. Τελικά όμως δεν μπόρεσε ο Αποέλ να πάει στο καλάθι. Νόρθλιτ. Πετυχαίνει το πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο. Μετά από 8 λεπτά αγώνα. 70-56 μπροστά ο Αποέλ και είναι και η μεγαλύτερη. Όχι, διορθώνω, 16 είναι η μεγαλύτερη διαφορά. 70-56 συν 14 τώρα η ομάδα της, η μία από τις δύο ομάδες της Λευκοσίας στο παχτικέ σήμερα. Άστοχη Ομόνια από μακριά. Ο Αποέλ που σήμερα είναι καλύτερος στο σύνολο του αγώνα, αν το δούμε. Η Ομόνια είχε τις στιγμές της στην αρχή του αγώνα, στο τέλος της δεύτερης περίοδου, όμως ο Αποέλ έχει γενικότερα μια καλύτερη παρουσία και γι' αυτό είναι μπροστά με 70-56. Χατζικώστα, ωραία πάσα στον Λούκας που θα πάρει το φάουλ και δύο βολές. Τον γκρέμισε εκεί ο Γκάμπολ και τον βοηθάνε δύο συμπαίχτες του για να σηκωθεί από το παρκέ. 1-23 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Εδώ η επανάληψη ο Λούκας, ξέφυγε ωραία. Πήγε με το βλέμμα στο καλάθι. Τον έριξε κάτω, πολύ σωστή υπόδειξη από τον διαιτητή. Δεύτερο φάουλ του Καρλ Γκάμπολ στο σημερινό παιχνίδι. Απογοήτευση το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Πιλακούτα εκεί. Ο Αιδεμετίδης Γκάρτ. Έχουμε προς το παρόν μια μικρή διακοπή μέχρι να σκουιστεί και λίγο το παρκέ. Να δούμε τι περιμένουμε. Α, για να σκουιστεί το παρκέ, ναι. Φωνάζουν από τη γηπεδούχο ομάδα. Είναι ο Κυριάκος Ελευθερίου, θα το δείτε τώρα, να εκεί κάτω αριστερά. Μια από τις γνωστές φιγούρες του κυπριακού μπάσκετ. Για χρόνια φροντιστής της ΕΝΑΔ. Να εδώ. Βλέπετε εδώ μέσα και κάτω του Κυριάκου, φροντιστής Εθνικής Κύπρου. Από φέτος τον Αποέλ, πέρσι τα προηγούμενα χρόνια στην ΕΘΑ. Από τον Άγιο Δομέντιο και αυτός. Είναι μια από τις μεταγραφές εκτός παρκέ φέτος του Αποέλ ο Κυριάκος. Όπως και ο Μάριος Βαργυρού, ο βοηθός προπονητή και αυτός πολλά χρόνια στην ΕΝΑΔ. Μια ομάδα χρειάζεται υποστηρικτικό, υποστήριξη και σε άλλους τομείς εκτός από το παρκέ. Όπως και να έχει, η βολή ήταν μέσα, 71-56 η δεύτερη βολή. Και ο Αποέλ είναι στο συν 15. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Παναγίδης. Το σιούτ δεν ήταν καλό. Το rebound από τον Γκίλπερτ. Κούνας. Σιγά σιγά ο Βασίλης Κούνας θα πάρει και το φάουλ. Όχι, θα κάνει το λάθος. Δεν πέρασε την γραμμή στα 16 δευτερόλεπτα. Μας πήρε όλους τον ύπνο η συγκεκριμένη υπόδειξη. Και πράγματι, ο κύριος Κουνελές εκεί υπέδειξε την παράβαση σπάνια συνήθως. Δεν την βλέπουμε συχνά. Και ειδικά από παίχτης πολύ έμπειρος σαν τον Βασίλη Κούνα. Τσάφη, ωραία προσπάθεια, ωραίο drive εκεί. Από αριστερά με το δεξί χέρι πήρε τους δύο πόντους για την ομάδα του. Εδώ επανάληψη. Βρήκε εκτός ρυθμού τον Λούκας και πέτυχε το καλάθι. Το φάουλ που έκανε ο Γκάμπολ της Ομόνιας είναι το τρίτο του. Στα 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. 71-58 στην γραμμή ο Αποέλ, αφού οι δύο ομάδες έχουν πλέον συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ στην τρίτη περίοδο. Εδώ Νόρθλιτ. Πετυχαίνει την πρώτη βολή. Νόρθλιτ, ο οποίος είχε 10 πόντους στον πρώτο ημίχρονο. Και 10 πόντους στο μέσο όρο στο πρωτάθλημα. Ξεπερνάει τον μέσο όρο του. Έχει 100% από την γραμμή. Ο Νόρθλιτ που φτάνει τους 14 πόντους στο σημερινό αγώνα. Ο Αποέλ που στα τρία παιχνίδια που έδωσε φέτος είχε 63 πόντους μέσο όρο. Σήμερα πέτυχε 73 με ένα δεκάλεπτο να απομένει. Είπαμε, σαφώς καλύτερο σήμερα ο Αποέλ, καλύτερη του εμφάνιση στο σημερινό πρωτάθλημα.
Και κατοχή για την ομάδα του κύριου Βασίλη Φραγκιά, που έχει όλο το ρολόι στη διάθεσή του να το εξαντλήσει. Ίσως να ακούσατε τον κύριο Φραγκιά, σταματήσαμε κι εμείς να μιλάμε για να τον ακούσετε. Όλο το επίθεση, όλο το ρολόι στα 8 ζήτησε να γίνει η προσπάθεια για το shoot. Northfleet. Προκανίζει το ρολόι. Ο Northfleet βγάλει στον Κούνα. Στα 8 πράγματα έγινε το shoot. Και πετυχαίνει το καλάθι τριών πόντων ο Βασίλης Κούνας. Συν 18, μεγαλύτερο προβάδισμα για τον Αποέλ σήμερα. Και με το άκουσμα της κόρνας δεν θα μπορέσει η Ομόνια να μειώσει. Και έτσι έχουμε τον Αποέλ στο συν 18. Με το τέλος της τρίτης περίοδου 76-58. Επιστρέψαμε στο Λευκόθεο, φίλες και φίλοι, ζωντανά από τη Cita Vision, τον Derby Αποέλ Ομόνια για την πέμπτη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League. Ο Αποέλ είναι μπροστά με 18-76-58. Να πούμε ότι το σκορ ήταν 52-49 στις αρχές της τρίτης περίοδου. Η Ομόνια επέστρεψε από το πλην 16 της δεύτερης περίοδου στο πλην 3. Και ο Αποέλ όμως στη συνέχεια σαφώς καλύτερος, ξανανέβασε τη διαφορά στο συν 18. Να κάνω και μια μικρή διορθώση, είπα ένα λάθος πριν. Ο Κυριάκος Ελευθερίου, φροντιστής του Αποέλ, πέρσι ήταν στην Ομόνια. Ξεχαστικά με διόρθωση ο Αντώνης ο Κατσαρός που παρακολουθεί το παιχνίδι από την τηλεόραση από το σπίτι του. Ο Αντώνης Κατσαρός που αύριο θα είναι στην περιγραφή του αγώνα Απόλλωνας ΑΕΛ ζωντανά από το CPF TV, την πλατφόρμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ενώ θα είναι στην περιγραφή και του αγώνα της Τρίτης Κεραυνός Τόφας Μπούρσα ζωντανά από την Cita Vision για τη δεύτερη αγωνιστική του Basketball Champions League. 76-58 λοιπόν μπροστά ο Αποέλ, που έχει και την κατοχή, συν 18 η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. Βασίλης Κούνας, στον Λούκας. Weak side η μπάλα στον Γκίλμπερτ για 3, θα ευστοχίσει. 79-58 ο Αποέλ που πάει να βάλει τέλος στον αγώνα με αρκετή ώρα στο ρολόι. Η Ομόνια δείχνει αν μπορεί να αντιδράσει. Η Ομόνια που είπαμε έχει 2 νίκες σε 4 αγώνες, κέρδισε την ΑΕΚ εκτός έδρας στην μεγαλύτερη νίκη, κέρδισε και τον Απόλλωνα. Ο Αποέλ από την άλλη ξεκίνησε 0-3. Ωραία πάσα από τον Northfleet χωρίς να βλέπει στον Γκίλμπερτ. Όμως η άμυνα της Ομόνιας εκεί αντέδρασε όσο χρειάστηκε για να αποτρέψει το καλάθι. Η αλλαγή με τον Πυλακούτα να περνάει στον αγώνα στην θέση του Παύλου Στυλιανού. Εκεί βλέπετε τον Στυλιανού σε δεύτερο πλάνο. Η επαναφορά από την baseline Κούνας. Θα δώσει στον Γκίλμπερτ. Γκίλμπερτ απέναντι στον Πυλακούτα. Θα πάει στο καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Βήματα, δεν υπάρχει φάουλ. Καλή άμυνα λοιπόν από τον Πυλακούτα στην προσπάθεια εκεί του Γκίλμπερτ. Πυλακούτας που είναι ένα από τους παίχτες που δημιούργησε ο βοηθός προμονητής του Αποέλ. Ο Μάρες ο Αργυρούς, εκείνη την εξαιρετική φρουνιά της ΕΝΑΤ. Παίζει στην Ομόνια ο Πυλακούτας, αντίπαλοι σήμερα οι δύο τους ομάδες. 79-58. Γκάμπολ, κακό το σούτ. Καλή άμυνα από τον Αποέλ. Ο Κούνας θα τρέξει. Και θα δώσει ωραία πάσα στον Λούκας που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 81-58. Εδώ, η επανάληψη της φάσης, συν 23 μπροστά ο Αποέλ. Επιθετικό φάουλ, δεν υπάρχει καλάθι για την Ομόνια. Η Ομόνια που δέχεται στο φετινό πρωτάθλημα κατά μέσο όρο 70,5 πόντους. Σήμερα έχει δεχτεί ήδη 81 μετά από 31 λεπτά αγώνα. Λούκας, Γκίλμπερτ, έδωσε έξω ο Λούκας και ο Γκίλμπερτ θα πάρει την ασίστ και θα την μετατρέψει, την πάσα και θα την μετατρέψει σε ασίστ. Εδώ, 3 πόντια από τον Γκίλμπερτ, τον εξαιρετικό σήμερα Αμερικανό του Αποέλ. Three.
Που έχει μπει στους 30 πόντους. Πυλακούτας για 3. Άστοχος. Χαντζικώστας στο rebound. Ηλιάδης. Καλή άμυνα. Είναι στο Λούκας, 5 για το shoot. Το σφύριγμα, φάουλ που κάνει ο Δημήτρης Καλαγιάννης, ένας από τους προλίστες, εκεί τον είδαμε σε πρώτο πλάνο, με το νούμερο 7 της Ομόνιας, που παίρνει κάποια λεπτά τώρα συμμετοχής, 26 ετών. Αν δεν κάνω λάθος, ο Δημήτρης Καλαγιάννης πέρασε και από το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Χατζικώστας. Στην επαναφορά στον Ηλιάδη, Χατζικώστας για 3 από τη γωνία. Θα στοχίσει επιθετικό rebound ο Λούκας, που θα πάρει το φάουλ. 2 βολές για τον forward center του ΑΠΟΕΛ, εδώ, Λάντεν Λούκας. Ο Λούκας που έκανε καλό παιχνίδι σήμερα. 11 πόντι, 7 rebound. Πόντους ο Γκίλμπερτ με 5 rebound και 2 assist, όμως ξεχωρίζει πραγματικά, εξαιρετικός ο Αμερικανός του ΑΠΟΕΛ. Ο Ηλιάδης που έχει ανέβει αρκετά, 15 πόντι. 14 έχει ο Νόρφλι. Γενικά ο ΑΠΟΕΛ έχει πάρει πόντους από αρκετούς παίχτες. Από την άλλη, η Ομόνια με τους 3 Αμερικανούς προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, όμως βλέπετε και από το σκορ. Από το πλην 3 που ήταν η Ομόνια στις αρχές της τρίτης περίοδου, πλέον η διαφορά πήγε μέχρι το 27 πριν από λίγο. Τώρα είναι στο συν 25 και ξανά στο συν 27 με τον Λούκας εκεί, το εύκολο καλάθι που θα πετύχει χωρίς ιδιαίτερη αντίδραση από την Ομόνια κάτω από το καλάθι. Γκάρθ το floater, θα στοχίσει, έρχεται για το rebound ο Τσάφι, θα το πάρει όμως ο Λούκας και αφήνει στον Ηλιάδη που σιγά σιγά θα κατεβάσει την μπάλα. Ο ΑΠΟΕΛ Πορβόλος θα δείχνουν θα φτάσει σήμερα στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Βέβαια έχουμε δει πολλά στο άθλημα του μπάσκετ, όμως ένα προβάδισμα συν 27 με 6 λεπτά απομένουν είναι εξαιρετικά σπάνιο να τραπεί μέχρι αδύνατο. Η ομάδα του Βασίλη Φραγκιά, λοιπόν, αν όλα συνεχίσουν όπως πάνε τώρα, θα πετύχει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και έτσι η ΑΕΛ θα μείνει η τελευταία ομάδα χωρίς νίκη. Αύριο πάει στην έδρα του Απόλλωνα. Μία από τα 20 άτομα που βρίσκονται στο γήπεδο καταγράφηκε με το κινητό της, το είδαμε εκεί. Ο ΑΠΟΕΛ που με το 1-3 που θα πάει σήμερα, εφόσον επικρατήσει στο τέλος, θα συνεχίσει να είναι χαμηλά. Όμως, είπαμε, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη. Επιθετικό φάουλ από τον Τσάφι, τον κέρδισε ο Γκίλπερτ. Γκίλπερτ είπαμε 30 πόντους ο Γκάμπολ, 23 για την Ομόνια. 16 ο Γκάρθ για την Ομόνια, 15 για τον ΑΠΟΕΛ ο Ηλιάδης. Ο Λούκας που εντωμεταξύ έχει και 10 rebound. 14 πόντι, είναι ο πρώτος παίχτης με double-double στο σημερινό αγώνα. Στην πρώτη εμφάνιση είπαμε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Εδώ. Με το νούμερο 14 είναι ο Γιώργος Τρετιακόφ και με το νούμερο 5 ο Δημήτρης Γιωργακούδης. Δύο καλύτεροι νεαροί της Ομόνιας. Τρετιακόφ που έχει 8,8 πόντους ανά αγώνα. Γιωργακούδης έχει 7,7. Σήμερα δεν μπόρεσαν όμως να συνεχίσουν παρασυρώμενοι και από την γενικά όχι τόσο καλή εικόνα της ομάδας τους στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης περίοδου. Λούκας. Να δούμε αν θα βγάλει και μια assist και θα την κάνει στον Ηλιάδη που και πάλι ρίχνει το βέλος του στον πάγκο αυτή τη φορά. Εδώ η επανάληψη, ωραία πάσα από τον Κούνα, να το πούμε αυτό, η assist στην assist. Ο Λούκας, ωραία πάσα, assist στην weak side και ο Ηλιάδης είπε ευχαριστώ για το 90-60, συν 30 ο ΑΠΟΕΛ που έχει πραγματικά ξεφύγει. Και μας λέγατε στην αρχή της τρίτης περίοδου όταν η Ομόνια από το πλην 16 πήγε στο πλην 3. Θα βρισκόταν στο πλην 30 με 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Δεν θα το πιστεύαμε. Το είπαμε μάλιστα στην αρχή της τρίτης περίοδου ότι
αν η Ομόνια καταφέρει να αποφύγει τα νεκρά σημεία, θα μείνει κοντά. Και όμως, όντως δεν κατάφερε να αποφύγει προφανώς τα νεκρά σημεία. Και ο Αποέλ στο συν 30, παρακαλώ. Είναι τεράστια η διαφορά. Που να πούμε και την αλήθεια, δεν αντικατοπτρίζει την όλη εικόνα του αγώνα. Όμως, παρόλα αυτά, ο κύριος Γκουγκούρης έχει αρκετή δουλειά να κάνει σε αυτόν τον τομέα. 8-10 ο Αποέλ από τη γραμμή, 9-10 η Ομόνια. Λίγο πολύ κοντά οι δύο ομάδες στο ποσοστό αυτό. 80% ο Αποέλ, 90% η Ομόνια. Εύκολα βγάλαμε και το ποσοστό προφανώς. Και τα τρίποντα, πολλά τρίποντα για τον Αποέλ και πολύ καλό το ποσοστό, 16-25. Και η Ομόνια από την άλλη 8-23 έχει πέσει. Η Ομόνια ήταν σε πολύ καλύτερο σημείο σε ό,τι αφορά την εστοχία από τα 6-75. Ήταν 6-13 με το τέλος του ημιχρόνου. Και 8-25 τώρα στην τέταρτη περίοδο, δηλαδή έχει 2-12 στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο κύριος Σάγης Κωνσταντινίδης που υπέδειξε το φάουλ. 5-10 για το τέλος, ευκαιρία για τους coach να ρίξουν στο παρκέ Κύπριους νεαρούς, Παπαμιχαήλ τώρα. Εντάξει, ο Πέτρος ο Παπαμιχαήλ δεν είναι ιδιαίτερα νεαρός, 25 ετών. Πέρσι ήταν στην ΕΘΑ, με περιπετειώδη τρόπο έφυγε από την ομάδα της έγκομης για τον Αποέλ στην διάρκεια της περσινής σεζόν. Είχε βγάλει, θυμάμαι, και ανακοίνωση η ΕΘΑ σχετικά. Ηλιάδης, εδώ, ο οποίος πέρσι ήταν στον Απόλλωνα. Καλύτερος παίχτης πέρσι στον Απόλλωνα, μαζί με τους ξένους. Ήταν πλήγμα για την ομάδα της Λεμεσού η αποχώρησή του. Και μεγάλο κέρδος για τον Αποέλ. Ο Απόλλωνας από την άλλη που έχει καλή παρουσία μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Η μοναδική θα είναι από την Ομόνια. Και ο Απόλλωνας που έχει πάρει και κάποιους παίχτες δανεικούς από τον Κεραυνό, όπως είναι ο Μάρθου για παράδειγμα. Έχει συμπληρώσει και το ρόστερ σε ό,τι αφορά τους Κύπριους. Λούκας μόνος του, ό,τι θέλει κάνει κάτω από το καλάθι. Ρίχνει και την μπάλα σαν ντούβλος στη δεύτερη του προσπάθεια. Θα πάρει όμως το φάουλ. Ήταν κάτι σαν διαμαρτυρία το φάουλ που έγινε προηγουμένως. 91-61 μπροστά ο Αποέλ, 4-53 για το τέλος. Ο κύριος Φραγκιάς που πάει στα βάθη του πάγκου εκεί. Να εδώ. Ψάχνει τους παίχτες για να τους ρίξει στο παρκέ και τους τελευταίους Κύπριους να τους δώσει την ευκαιρία πάρουν λεπτά. Ο Λάντε Λούκας πετυχαίνει την πρώτη βολή. Μείνετε κοντά μας με το τέλος του αγώνα. Θα έχουμε δηλώσεις από τους δύο προπονητές. Σε αντίθεση με το τι συνηθίζεται στις ζωντανές μεταδόσεις με διάσκεψη τύπου, λόγω του COVID-19, οι δηλώσεις των προπονητών γίνονται από τον αγωνιστικό χώρο με ξεχωριστό μικρόφωνο για το συνδευξιαστή και το συνδευξιαζόμενο. Θα ακούσουμε όμως τον κύριο Βασίλη Φραγκιά και τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη με το τέλος του αγώνα να μας πούν για το πώς ήταν την αναμέτρηση. 93-61 μπροστά ο Αποέλ με τις δύο βολές του Λούκας. Πάει να κάνει το κλέψιμο εκεί ο Παπαμιχαήλ. Ο Αποέλ που ρίχνει στο παρκέ και τον Κύπρο Σέπο, τον τελευταίο από αυτούς που δεν είχαν πάρει λεπτά συμμετοχής. Αποχώρησε ο Βασίλης Κούνας για καλά, φανταζόμαστε, με 4-45 για το τέλος. Αρκετοί πλέον οι Κύπροι στο παρκέ για τις δύο ομάδες. Ο Αποέλ έχει μόλις έναν Αμερικανό, τον Λάντε Λούκας. Η Ομόνια επίσης έναν, τον Τσάφη. Ουσιαστικά στη θέση 5 είναι οι δύο ξένοι. Να εδώ, πάνε στο καλάθι ο Τσάφη. Καλή αμήνα από τον Λούκας. Ηλιάδης σιγά σιγά κατεβάζει ο point guard του Αποέλ. Πέναντί του είναι ο Πυλακούτας. Να εδώ και τα δίποντα. Ο Αποέλ πολύ καλύτερη ευστοχία, 17-26, η Ομόνια 14-33. Ο Αποέλ που κράτησε αυτά τα ψηλά ποσοστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, τη στιγμή που η Ομόνια δεν μπόρεσε να ακολουθήσει. '93-61 λοιπόν μπροστά ο Αποέλ. Ο Αποέλ που έχει 64% στοχεία εντός παιδιάς, 38% μόλις η Ομόνια, η οποία έχει πέσει πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. 32-20 τα rebound για τον Αποέλ, 21-14 η assist πάλι για τον Αποέλ μπροστά. Από 5 κλεψίματα, 12 λάθη ο Αποέλ, 10 η Ομόνια. Ηλιάδης.
ο Σέπος, διορθώνω. Αφήνει στον Χαντζη Κώστα. Ηλιάδης έδωσε ωραία πάσα εκεί στον Παπαμιχαήλ. Δεν θα μπορέσει όμως να πάρει το σούτ όπως θα ήθελε. Τσάφη δίνει την μπάλα στον Καραγιάννη. Αυτός τον Πυλακούτα από μακριά. Άστοχος. Κατοχή για τον Αποέλ με τον Κύπρο Σέπο να αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός παρκέ. Στο παρκέ που θα περάσει ο Γιωργακούδης για την Ομόνια. Εδώ αποχωρεί και ο Λάντεν Λούκας από πλευράς Αποέλ. Με πέντε Κύπριους στο παρκέ για πρώτη φορά σήμερα η ομάδα της, η ομάδα της Λευκωσίας. Ναι. Ηλιάδης. Παπαμιχαήλ. Σέπος. Άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Τρετιακόφ. Με πέντε Κύπριους, με τέσσερις Κύπριους η Ομόνια. Με τον Τσάφη να παραμένει στο παρκέ. Να εδώ ο Αμερικανός που θα δεχτεί και τον double team. Αναγκάζεται να βγάζει έξω στον Τρετιακόφ για τρεις. Θα στοχίσει αμυντικό rebound από τον Στέφανο Ηλιάδη. Περνάει και την μεσαία γραμμή, ένα δευτερόλεπτο πριν την προθεσμία που είχε γι' αυτό. Ηλιάδης. Βλέπουμε και τα rebound, ξεκάθαρο προβάδισμα για τον Αποέλ, 33-20. Ο Αποέλ που έχει πάρει 6 επιθετικά rebound. Τσάφη στο κάρφωμα μετά από το drive. Πολύ ωραία η ενέργεια εκεί από τον Τσάφη. Εδώ η επανάληψη. Προσποίηση. Ξέφυγε από τον Ιερονιμίδη και πήγε στο κάρφωμα. Η Ομόνια που έχει 7 επιθετικά rebound. Έτσι για να ολοκληρώσουμε και αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Έχει περισσότερα δηλαδή. Τάπα από τον Δημήτρη Καλαγιάννη, ευκαιρία την Ομόνια μειώσει και άλλο. Θα τα καταφέρει με το reverse drive από τον Δημήτρη Γεωργακούδη, 93-65. Εδώ, ωραία ενέργεια από τον Γεωργακούδη. Χαντζη Κώστα στον Ηλιάδη. Αυτός θα κάνει την προσποίηση. 10 για το shoot. Έρχεται το double team. Ο Ηλιάδης είναι απέναντι στον Σέπο. Αυτός θα πάει στο drive. Θα βγάλει έξω στην weak side για 3. Άστοχος ο Αποέλ. 1-30 για το τέλος του αγώνα. Ο Αποέλ θα πάρει την νίκη σήμερα. Θα πάρει την πρώτη του νίκη στο προηγούμενο πρωτάθλημα. 1-3 θα πάει η ομάδα, η ομάδα του Βασίλη Φραγκιά. Από την άλλη η Ομόνια θα πέσει στο 2-3 μετά από τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Προηγήθηκε αυτή από τον Κεραυνό την προηγούμενη αγωνιστική. Η ομάδα του Αποέλ που ακολούθως θα παίξει με την ΕΘΑ εκτός. Μετά θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΠ Πάφου εδώ στο Λευκόθεο. Μετά θα πάει στη Λεμεσό για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ. Η Ομόνια έχει ρεπό. Μετά παίζει με την ΕΘΑ εντός και τον ΑΠΟΠ στην Πάφο. Παπαμιχαήλ. Φίνει στον Χαντζη Κώστα που θα πατήσει την τελική γραμμή. Το λάθος για τον Αποέλ. Εδώ κρατάει το κεφάλι του. Χρήστος Χαντζη Κώστας. Ο οποίος στα πρώτα τρία παιχνίδια είχε 21 λεπτά μέσω όρο συμμετοχής. Είχε βασικό ρόλο. Θυμίζω ότι ο Αποέλ σήμερα παίζει για πρώτη φορά με τρεις Αμερικάνους. Γι' αυτό γενικά παίρνει αρκετά λεπτά. Και είχε και 5,7 πόντους σαν αγώνα. Σήμερα δεν μπόρεσε, δεν πήρε τα λεπτά που έπαιρνε στα προηγούμενα τρία παιχνίδια. Γίνεται το λάθος. Μπάλα χτυπάει στον διαιτητή, τον κύριο Κοσμίδη και περνάει εκτός. Λάθος από την Ομόνια με τον Αποέλ να έχει την κατοχή. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησής μας. 93-67. Ο Αποέλ θα πάρει την πολύ σημαντική νίκη στο ντέρπι της Λευκωσίας απέναντι στην Ομόνια. Χαντζη Κώστα. Παπαμιχαήλ. Yeah.
για τρεις μέσα από τον Πέτρο Παπαμιχαήλ, 96-67. Εδώ, η ασίστ από τον Χρήστο Παναγιώτου, τρεις πόντοι από τον Παπαμιχαήλ, που θα κλέψει και την μπάλα. Διάβασε εκεί την πρόθεση των αντιπάλων. Και με βάση το ρολόι είναι η τελευταία επίθεση για τον Αποέλ στο σημερινό παιχνίδι. Χαντζη Κώστας θα δώσει μετά το pick and roll στον Παναγιώτου. Αυτός στην έξτρα πάσα, αυτός στην πάσα καλύτερα στον Ιερονιμίδη, που μετά από το άστοχο του shoot θα πάρει το επιθετικό rebound και θα πετύχει το πρώτο του καλάθι σήμερα. 98-67, δεν θα ολοκληρώσει η Ομόνια την επίθεσή της και έτσι το τελικό σκορ αυτό θα είναι. 98-67 λοιπόν, νίκη για τον Αποέλ στην πέμπτη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League απέναντι στην Ομόνια. Πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα για την ομάδα του Βασίλη Φραγκιά. Τρίτη ήττα σε πέντε αγώνες για την Ομόνια. Ο Αποέλ με το 1-3, η Ομόνια 2-3 ρεκόρ. Οι παίχτες τα λένε μεταξύ τους εκεί στο παρκέ. Πάμε σε διάλειμμα, μην φύγετε, μείνετε κοντά μας για τις δηλώσεις των δύο προπονητών, του κύριου Βασίλη Φραγκιά και του κύριου Δημήτρη Κουγκούρη. Επιστρέψαμε στο Λευκόθεο με τον Αποέλ να έχει κερδίσει στην σημερινή αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League την Ομόνια, 98-67. Πρώτο σκόρερ ο Μάρκους Γκίλμπερτ με 30 πόντους, 19 ο Στέφανος Ηλιάδης για τον Αποέλ. Για την Ομόνια πρώτο σκόρερ με 23 πόντους ο Κάρλ Γκάμπολ. Περιμένουμε τους δύο προπονητές για να έρθουν για δηλώσεις. Από τον Βασίλη Φραγκιά και τον Δημήτρη Κουγκούρη. Πρώτα θα έχουμε τον προπονητή της Ομόνιας, τον κύριο Δημήτρη Κουγκούρη. Η Ομόνια σήμερα που δέχτηκε μια σκληρή ήττα, είναι αλήθεια. Με μεγάλη διαφορά, με 31 πόντους διαφορά. Η Ομόνια η οποία είχε τα καλά της τα διαστήματα, όμως στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι το τελικό σκορ. Coach, τι πήγε λάθος? Και η Ομόνια εκεί που έδειξε στην τρίτη περίοδο να επιστρέφει, τελικά ηττήθηκατε με 31 πόντους. Είναι ολοφάνερο. Στο τρίτο δεκάλεπτο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Εκεί που ξεκινήσαμε δεύτερο ημίχρονο, πήγαμε στους 2, στους 3, στους 4. Νομίζω γύρω στους 6-7 πόντους εκεί δεχτήκαμε. Δεύτερη τεχνική, με αποβάλανε, μετά μου ξαναμπω μέσα. Αξιογωνιστικά βέβαια είναι αυτά. Χάσαμε εκεί όμως αυτό το κομμάτι, ήταν πολύ κρίσιμο. Γιατί από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε ο κατήφορος για μας, ανεπίτρεπτος βέβαια. Προσπάθησαμε να αντιδράσουμε, αλλά όταν παίζει μια ομάδα τόσο ποιοτική, με τέτοιο ρόστερ, με τελείως διαφορετικό μπάτζ από εμάς, είναι πολύ δύσκολο να αφήσει ένα παιχνίδι εκτός έδρας, να πάει στο 15-20 και να προσπαθεί να το γυρίσει. Πάρα πολύ δύσκολο. Τι είναι το πρώτο πράγμα που θα ψάξεις να διορθώσεις την επόμενη προπόνηση? Κοίταξε, δεν αλλάζει κάτι. Εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Πολύ δύσκολο. Δηλαδή με τις 5 ομάδες, ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Κεραυνό, Απόλλωνα και Παραλίνη. Είναι οι 5 ομάδες που θα παλέψουν για την είσοδο στην τετράδα. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και οι δύο νίκες που έχουμε κάνει με ΑΕΚ και Απόλλωνα ήταν τεράστιες νίκες. Έτσι, δεν μας έριξε στάχτη στα μάτια ότι αλλάζουν οι στόχοι κτλ. Γιατί με ρωτήσαν κιόλας. Η ομάδα μας είναι πολύ νεανική, πολύ φρέσκια. Οπότε ο στόχος δεν αλλάζει. Προσπαθούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να βελτιωνόμαστε και ατομικά και ομαδικά. Να βοηθάμε τα παιδιά, να βοηθάνε τα παιδιά την ομάδα και να παλεύουν σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί αυτό είναι το μείον που, επειδή με ρώτησες σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια, κάποια στιγμή το αφήσαμε λίγο το παιχνίδι. Ενώ δεν πρέπει να έχουμε αυτό το mindset, αυτό το σκεπτικό. Πρέπει να είμαστε εκεί να παλεύουμε και στο τέλος να κάνουμε ταμείο. Ναι. Η ομάδα σας, πράγματι, δύο νίκες σε πέντε αγώνες απέναντι στις κορυφαίες πέντε ομάδες μέχρι στιγμής που έχουμε δει. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Εμείς επικεντρωθήκαμε στο σημερινό παιχνίδι που στο τέλος της ημέρας το είπαμε και στη μετάδοση ότι η διαφορά δεν αντικατοπτρίζει αυτό που έβγαλε η Ομόνια σε κάποια διαστήματα. Να σας ρωτήσω για το ακριβώς αντίθετο. Τι είναι το θετικό που είδατε σήμερα από την ομάδα σας? Κάποιο θετικό κομμάτι που ίσως θα κρατήσετε? Το θετικό είναι ότι για 25 λεπτά εκτός έδρας με μια ομάδα, ξαναλέω, που για μένα το πιο πιθανό είναι να φτάσει μέχρι τον τελικό. Με το ρόστερ που έχει, έχει το πιο πλήρες ρόστερ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, άσχετα
που είχαν τρεις σίτες, γιατί ήταν τελείως πλασματικό, έτσι, δεν είχαν ξένους, παίχτες, είχαν προβλήματα κτλ. Αλλά κρατάμε το ότι 25 λεπτά μέσα σε μια δύσκολη έδρα ήμασταν εκεί, ήμασταν παρόν, ήμασταν στο παιχνίδι, το διεκδικούσαμε στα ίσα. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά. Mm. Αυτό είναι που κάναμε και στα προηγούμενα μάτς που κερδίσαμε. Το κάναμε για 40 λεπτά. Σήμερα δυστυχώς χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και δεν επιτρέπεται να χάσει τη συγκέντρωσή σου σε τέτοια παιχνίδια, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγει το μάτς. Δεν έχεις την εμπειρία τη μεγάλη ώστε να μπορείς να το γυρίσεις. Yeah. Και εκεί νομίζω θα επικεντρωθούμε, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Coach, προβλέψατε ότι από θα πάει στους τελικούς. Η Ομόνια πού προβλέπετε ότι θα πάει φέτος? Η Ομόνια το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Από πέρσι που έχω αναλάβει την ομάδα, κάνουμε υπερβάσεις και προσπαθούμε η Ομόνια να είναι μαχητική, να είναι ανταγωνιστική. Πέρσι κάναμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομόνιας τελευταία 10 χρόνια 9 νίκες. Ναι. Φέτος κερδίσαμε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια την ΑΕΚ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, προσπαθούμε να βελτιώνονται ατομικά, να βελτιώνονται ομαδικά και όπου μας βγάλει μέχρι το τέλος, γιατί η Ομόνια πρέπει να είναι εκεί, να είναι μαχητική και να παίρνει και νίκες που τις χρειάζεται και ο σύλλογος. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, coach. Δημήτρης Κουγκούρης, προπονητής της Ομόνιας, και θα έχουμε μαζί μας τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Βασίλη Φραγκιά. Ο coach Βασίλης Φραγκιάς, ο οποίος πήρε και το μικρόφωνο λόγω κορονοϊού, κύριε Σωστό. Φραγκιά, πλέον δεν μοιραζόμαστε το ίδιο μικρόφωνο. Η ομάδα σας σήμερα... Άρα το παίρνω σπίτι μου αυτό μετά. Ή να το απολυμάνετε, ένα από τα δύο, διαλέξτε εσείς. Η ομάδα σας σήμερα κέρδισε με 31 πόντους, μια ομάδα που έδειξε πολύ καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Για πρώτη φορά με πλήρη ρόστερ. Αυτός είναι ο ΑΠΟΕΛ που θα δούμε στη φέτινη σεζόν? Θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα. Όπως έχω πει και αρκετό καιρό πριν, θέλουμε ακόμα χρόνο. Πρώτο επίσημο παιχνίδι του Λάντεν, δεύτερο του Νόρφλιτ. Η ομάδα χρειάζεται να παίξει μαζί, να κάνει παιχνίδια, γιατί αυτό δίνει και μια ομάδα. Το σίγουρο είναι ότι εκμεταλλευτήκαμε όσο μπορούσαμε τις 15 μέρες που είχαμε το ρεμπό την περασμένη εβδομάδα για να εντάξουμε αυτά τα παιδιά μέσα στην ομάδα. Παιχνίδι με παιχνίδι θεωρώ ότι θα είμαστε καλύτερα. Τι πήγε σήμερα καλά για την ομάδα σας και καταφέρατε, ειδικά όταν η Ομόνια πήγε να επανέλθει στην τρίτη περίοδο, να το τελειώσει το παιχνίδι? Τι ήταν αυτό που ξεχωρίζετε εσείς από την ομάδα σήμερα? Εντάξει, θεωρώ καταρχήν ότι υπήρχε διάθεση να παίξουμε άμυνα, να βάλουμε τα κορμιά μας πιο δυνατά από ό,τι τα βάλαμε στο πρώτο ημίχρονο. Πράγμα που μας δημιουργεί ορισμένες φορές, είναι λογικό, και κάποια κενά στην απόδοσή μας. Με την έννοια ότι, όπως έχω πει, είναι, αν θυμάμαι καλά, το τέταρτο παιχνίδι που παίζουμε όλοι μαζί. Μάλλον το πρώτο που παίζουμε όλοι μαζί, το τέταρτο σαν ομάδα. Άρα ουσιαστικά υπάρχουν κάποια νεκρά σημεία μέσα στο παιχνίδι μας και θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα το βελτιώσουμε αυτό. Ο προπονητής της Ομόνιας πρόβλεψε ότι ο ΑΠΟΕΛ θα πάει τελικούς φέτος, πριν από λίγο. Εσείς πόσο αισιόδοξος είσαστε ότι θα επαληθευτεί η πρόβλεψη του κύριου Κουγκούρη? Στη ζωή μου εγώ έχω μάθει να κοιτάω την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα για μας είναι την άλλη Κυριακή με την ΕΘΑ στο Ελευθερία. Ποτέ δεν έχω μάθει να κοιτάω τόσο μακριά. Το τι πιστεύω ή το τι νιώθω για την ομάδα είναι κάτι που το έχω μέσα μου και το δουλεύω μαζί με τους συνεργάτες μου και με τα παιδιά. Από εκεί και μετά πάντα είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι για μας το παιχνίδι της Κυριακής με την ΕΘΑ. Στην τελευταία φορά που ήμασταν ζωντανά από τη Cita Vision ο ΑΠΟΕΛ, μιλήσαμε για το ότι περιμένουμε την ομάδα σας να είναι έτοιμη σε ένα βαθμό κοντά στο 100% το Δεκέμβριο. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει η δουλειά και άλλοι. Εσείς τι άλλα στοιχεία θέλετε να βάλετε στην ομάδα για να φτάσει ακόμη σε ακόμη καλύτερο σημείο? Σίγουρα θα πρέπει να βάλουμε ταχύτητα, να γίνουμε πιο γρήγοροι και στην άμυνα και στην επίθεση, να έχουμε πολύ πιο γρήγορη εκτέλεση, να αφομοιώσουν τα παιδιά καλύτερα το πλάνο που θέλουμε να παίξουμε, και αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε χρόνο, γιατί όπως σας είπα, ο Λάντεν έπαιξε πρώτο παιχνίδι στην ουσία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Άρα σημαίνει ότι ο χρόνος θα δουλέψει, θεωρώ, υπέρ μας. Ωραία, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, εγώ. Αυτά και από τον κύριο Βασίλη Φραγκιά, τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Ζητήσαμε και τον Γκίλμπερτ για δήλωση από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα καταφέρει να έρθει ο καλωσφαιριστής, διότι έχουν αποσυρθεί για τα αποδυτήρια. Μπορεί το Βαν να με ενημερώσει αν έχουμε κάποια λεπτά ή να πάμε στην αποφώνηση σιγά σιγά. Η ουσία είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ σήμερα πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έδειξε πολύ καλά σημεία στο φετινό πρωτάθλημα.
Πάμε να δούμε εμείς τις καλύτερες φάσεις από τον αγώνα μας, να δούμε και τα στατιστικά της αναμέτρησης. Ο Αποέλ που σήμερα ήταν εξαιρετικός, ο μεγαλύτερος σημείο του αγώνα, με τους 30 πόντους του Γκίλμπερτ. Ο Γκίλμπερτ, ο οποίος είχε και 5 rebound και 2 assist, 19 πόντους από τον πολύ καλό Στέφανο Ηλιάδη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ από πλευράς Αποέλ, ο Νόρφιτ πρόσθεσε 14 πόντους και ο Λούκας που έκανε τεμπούτο σήμερα 16. Ο Λούκας ήταν ο μοναδικός παίχτης με double-double. Είχε και 12 rebound. 11 rebound είχε ο Γιώργος Τρετιακόφ, όσα είχε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Είχε 5 assists σήμερα. Έμεινε όμως στους 9 πόντους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γενικά μια καλή εμφάνιση από τον Γιώργο Τρετιακόφ. Όμως θεωρώ ότι ήταν όχι τόσο καλή όσο τα προηγούμενα παιχνίδια, όπου η ομάδα του ήταν γενικότερα καλύτερη στο σύνολο. Η Ομόνια πήρε 23 πόντους από τον Carl Gamble. Εδώ βλέπετε τον Λάντεν Λούκας που στο τεμπούτο του μοίρασε και assist. Όπως σε αυτή τη φάση που είδαμε, είχε 4 assist μαζί με το 16-12 που είχε στο παιχνίδι. Στη συνέχεια ο Αποέλ που θα πάει να αγωνιστεί με την ΕΘΑ στο Ελευθερία. Η Ομόνια έχει ρεμπό, ευκαιρία τον coach Δημήτρη Κουκούρη για να βελτιώσει λίγο τα πράγματα. Αν και όπως μας είπε και ο ίδιος στην δήλωση που ακούσαμε στη post-game, το γενικότερο σύνολο για την Ομόνια είναι θετικό. 2 νίκες απέναντι στις 5 ομάδες που προηγούνται στη βαθμολογία. Τη στιγμή που έχει στηθεί το φιλέ για την προπόνηση του πεδοσφαιρικού Αποέλ στο παρκέ του Λευκόθεο, εμείς βλέπουμε τα στατιστικά. Πολύ καλύτερος ο Αποέλ στα θέματα της ευστοχίας, 60% δίποντα, 57% τρίποντα. Η Ομόνια έπεσε σε αυτό το σημείο στο δεύτερο ημίχρονο. Καλύτερος ο Αποέλ στα rebound, ίσα στα λάθη. Πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα όπως ο Αποέλ που κράτησε χαμηλά τα λάθη του αναλόγως. Περισσότερες assist για τον Αποέλ. Γενικότερα καλύτερη εμφάνιση σήμερα για τον Αποέλ, το λέει και το σκορ. Η Ομόνια από την άλλη είχε καλά σημεία, όμως ο Αποέλ ήταν καλύτερος στο σύνολο και πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, στην πρώτη φορά που είδαμε τον Αποέλ να κατεβαίνει με full σύνθεση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε, διότι ο Αποέλ στη συνέχεια αναμένουμε να είναι καλύτερος από ό,τι τον είδαμε στα πρώτα μάτς. Η Ομόνια από την άλλη, η οποία με ένα πολύ χαμηλό budget για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζει να βγάζει μια πολύ καλή εικόνα στο παρκέ. Αυτά από το Λευκόθεο. Τελειώσαμε με την ζωντανή μας μετάδοση. Να δώσουμε την ευκαιρία και στα παιδιά στο ΒΑΝ να ολοκληρώσουν την παραγωγή, από όλους όσους εργάστηκαν σήμερα στο Λευκόθεο για να έρθει κοντά σας ζωντανά από τη Cita Vision το παιχνίδι του Αποέλ με την Ομόνια. Να έχετε ένα καλό βράδυ.